Σαββατοκύριακο με εξαλωσύνες. Όλα θα πάνε περίφημα. Εξαλωσύνες στον ύπνο. Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε με του άνοιξαμε τα μάτια μας σήμερα Παρασκευούλα. Πότε θα έρθει το Σαββατοκύριακο να μας χαρεί το κρεβατάκι μας πέραν του δέοντος. Αυτές είναι οι εξαλωσύνες και για αυτές πανηγυρίζουμε κάθε φορά που ανοίγουμε μικρόφωνα και μεταδίδουμε το συγκεκριμένο το κομματάκι. Τέλος στη δουλειά, να κοιμηθούμε κι εμείς στα καψερά. Νομίζω ότι μπορείτε να αντιληφθείτε το εύρος και το μέγεθος αυτής της εικόνας της οποίας δημιουργούμε πρωί-πρωί. Ακόμα δεν ανοίξαμε τα μάτια μας, κατευθείαν το μυαλό μας είναι πότε θα κοιμηθούμε. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το λόγο επειδή, το οποίο σας καλημερίζει και σας καλωσορίζει. Παρασκευούλα σήμερα. Είμαστε τόσο γλετζέδες και τόσο έξω καρδιά τύποι που ανθρώποι που έχουν έρθει στην εκπομπή θέλουν να ξαναρθούν για να βιώσουν αυτό το μεγαλείο ειλικρινά. Και ναι κυρίες και κύριοι, δεν πέρασαν ούτε λίγα 24 ώρα. Πότε ήταν, την Τετάρτη θαρώ, που είχαμε κοντά μας τη Μαρία και ξαναήρθα από μόνη της. Βρήκε τρούπα να τρουπώσει. Τι κάνεις Μαρία μου, τι έκπληξη είναι αυτή. Καλημέρα. Πώς από εδώ. Τι κανονισμένη έκπληξη. Εντάξει, πες μωρέ ένα ψέμα τώρα ότι δεν άντεχα μακριά σου αυτό. Βγήκα κάτι για ψωμί βασικά. Ναι. Και. Yeah. Και είδα ανοιχτή την πόρτα. Και λες τα πάρει. Φως, είδα φως. Είδε φως εδώ. Πώς το γιορτάζουν εκεί. Ναι, και λέω κάτι γίνεται εδώ. Κάτι γίνεται. Ας πάω. Ναι. Το μεγαλύτερο πρωινό πάρτι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Καλημερίζουμε και την πρώτη γραμμούλα που θέλει να μπει στην παρεούλα μας. Καλημέρα. Έλα, Μπάτμα, καλημέρα. Έλα, αγόρι μου, σήμερα. Καλημέρα και στη Μαρία. Τι γίνεται, δεν είναι μου. Σήμερα μόνο έρευνες, τέλος. Μόνο έρευνες, ναι. Υπόσχομαι και την επόμενη εβδομάδα, Έλενα. Εντάξει, άσε τη μαράκι τώρα να το απολαύσουμε και μιλάμε. Τι έγινε τώρα, τι έγινε τώρα, αλλάξαμε. Τίποτα, βρε. Εντάξει, να μην χαλάσουμε την κουπελιά. Τι χαλάσουμε. Τι λέει, τι καιρό έχει κάτω. Έτσι, να, υγρασία έχει να ψηλώσει. Βρόχα, βρόχα, μαυρίλα. Ψηλοβρόχα. Θα πει. Εντάξει, θα πάει ακόμα μια εβδομάδα έτσι ο καιρό. Το Πάσχα όμω, το Πάσχα να είμαστε καλά για να ψήνουμε τα κατσικάκια και τα αρνάκια μα. Μακαρόνια βίδε τρώμε, τριμμένο κασέρι. Τώρα. Γράφω όλο το κατσίκι το Πάσχα, κατάλαβε. Τώρα. Τώρα μόνο μακαρόνια βίδες δηλαδή. Ναι, σήμερα αυτά έκανα ρε φίλε, τι να κάνω. Κρασικό κρασάκι, έχω να θα πορέψω. Σαλατούλα, τίποτα. Τίποτα. Εκεί μας καταδίζα ξέρω σφύρι. Τι γίνεται εδώ. Καλά είμαστε μωρέ, να εδώ Παρασκευούλα, ξέρουμε θα κινηθούμε λίγο παραπάνω. Ο Άρης πότε θα πέσει στην Α2. Ο Άρης δεν πέφτει στην Α2, ξέχνα το. Έχει 6 αγωνιστικές ακόμα. 7 αγωνιστικές, 7 αγωνιστικές. Τελειωμένος είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει. Και χωρίς προπονητή τώρα είναι τελειωμένη. Με Βαγγέλη Αγγέλου σε παρακαλώ γιατί. Ο άλλος δεν ανεβαίνει κιόλας από τη Β'. Ναι. Γιατί ο πρόεδρος τους δεν έχει ούτε μαντήλι να κλάψει. Μάλιστα. Έτσι και ο outsider είναι η παραχαϊκή, 6 βαθμούς πίσω. Δίνεις ειδήσεις τώρα. Είναι ακόμα στη μέση. Δίνεις ειδήσεις, μάλιστα. Μία ομάδα, μία πόλη. Μάλιστα. Έγινε. Έτσι. Βέρεια. Έγινε. Πάμε δυνατά. Δυνατά. Τους βάλει ο Μπρίζος τώρα να ξεκινάνε να πλακώνονται. Πάμε να πλακωθούμε δυνατά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Μπάμπη, καλημέρα. Α, καλώς την Κατερίνα. Τι γίνεται, καλά είμαστε. Και η Μαρία είναι. Η Μαρία. Δεν άκουσα πριν, τώρα σας ακούω. Ναι. Άκουσα την εκφώνηση του Σαββατοκύριακου. Βεβαίως. Πού να άκουγες και πριν. Δεν ήξερα ότι έχεις παρέα, λέω μόνος την επάνω. Γιατί σχεδόν ποτέ δεν έχω παρέα. Ποια θα έρθει και εμένα να με κοιτάξει, να με γιατροπορεύσει, να με ξημεροπορεύσει. Ραδιοπορεύσει. Κάτι από όσους έχω ψυχολογήσει, εγώ είσαι πολύ δυνατός άνθρωπος. Ναι. Γιατί καθόλου εύκολα να ξυπνάς από τις 5 αυτό... και να τρέχεις το λίπερο 5.30 να ανοίξεις εκεί το τυμπότα. Να καθαρίσω, να σκουπίσω, να πλένω τα ποτήρια. Άμα κάνεις και τέτοια απαιτείται αύξηση στο μισθό σου. Τι, άμα κάνω. Άμα κάνεις και τέτοια πράγματα. Ναι, ανοίγω τον υπολογιστή. Σήμερα ήρθε Μαρία και το βρήκε ανοιχτό τον υπολογιστή. Ζεστό. Έπαιζε ιταλιάνικα τραγούδια. Έπαιζε όπερα. Μπήκα μέσα στο λιπέρο. Όπερα, τι ήταν. Ναι, ναι, παιδί μου. Sorry, κανονικά Ave Maria έπρεπε να στο βάλω. Ναι, και τέτοια. Α, καλά σημαίνει. Ιταλιάνικη όπερα δεν ήταν. Βέβαια, καλή είναι η όπερα. Καμιά φορά έτσι να πηγαίνουμε να ακούμε. Τι ήθελα να σε πω, ρε, Για πες με. Βλέπω τώρα τον κόσμο έτσι κάπως διαφορετικό. Ναι. Και εγώ. Έτσι όπως έχω όλοι στο μυαλό μου, εμείς έτσι ένα συνέστημα, ναι. Να είχα ένα παιδί δικό μου, να το αλλάξω πάνω, μάλιστα. Να το πλύνω. Θες να πάρεις εμένα.
Όχι, δεν συμπάθω. Μιλάμε για παιδάκια, ένα χρονό. Δεν έχει δει. Πολύ είναι αυτό το συνέστημα. Και λέω να κλαίω μέχρι. Απλά βάζω τα πόδια μου πάνω στο τραπέζι. Να βάλει το πουδάκι, να βάλει αληφή κρέμα. Μάλιστα. Το λούσι. Ναι. Οι γυναίκε που είναι εποχέ από τι δύσκολε που είμαστε. Είναι πολύ τυχερέ θα μπορούν να κάνουν κάτι. Καλά, εντάξει, για ρωτά, τι σα πω. Για την δική μου γνώμη, έτσι, άλλοι μπορεί να νομίζουν κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Λέω και όλοι θα την νιώθουν. Μάλιστα. Έγινε. Κάνεις, καλά είμαστε, μωρέ. Να, εδώ τώρα ανοίξαμε την εκπομπή, να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Ξέρεις πώς πάνε τα πράγματα. Μουσική πότε παίζεις? Μουσική παίζω το Πάσχα. Μεγάλη Τετάρτη. Να κανονίσεις Παρασκευή και Σάββατο να παίζεις και δεν ξέρω. Α, μέρες. Μεγάλη Παρασκευή, μεγάλο Σάββατο δεν παίζω μουσική. Μεγάλη Παρασκευή, τώρα μας κάψει το Θεός. Γενικά. Ενώ Μεγάλη Τετάρτη, ας πούμε, είναι κάτι εξοχήν για live. Κάτι θα κάνουμε, κάτι θα κάνουμε. Γενικές γραμμές όλα. Παρασκευή, γενικές. Σάββατο να παίζεις κάθε εβδομάδα. Θα παίζω κάθε Παρασκευή, κάθε Σάββατο. Έχει κόσμο που κυκλοφορεί και έχει. Και πότε θα κοιμηθώ εγώ, δεν κατάλαβα. Πότε θα κοιμηθώ, άμα παίξω. Τι λες τώρα. Θα ναι, το βρήκαμε. Την Κυριακή ξανά Δευτέρα πρωί. Τι μα φάει να παίζει και να γλεντάει από όσου θα παίζει. Α, σωστό και αυτό. Καλύτερο. Τι το καλύτερο. Το καλύτερο. Έγινε, σε χαιρετούμε, Καταρίνα μου. Τσα, του τα λέμε, του τα λέμε. Καλημέρα, Μαρία μου, τι κάνει, πώ είσαι. Καλημέρα. Ναι, πώ από εδώ, πώ μα τιμή. Με έχει κουφάνει. Τι, τι, τα έχω δυνατά. Ε, πε μου, παιδί μου, να σε χαμηλώσω, εντάξει, αμέσω. Σε έχω κουφάνει με αυτά που λέω, τι ωραία, κι άλλο θε. Πες, μίλα. Με την ένταση. Κι άλλο να το χαμηλώσω. Ναι. Κι άλλο περίμενα. Άιντε, όχ, αρχίσαμε. Ακόμα δεν ήρθες. Την προηγούμενη φορά τι καλή που ήσουν Τετάρτη. Ήταν κλειστό ο υπολογιστή. Την προηγούμενη Τετάρτη μέσα στις γλύκες και στα σωρόπια. Τώρα ήρθες, πήρες θάρρος. Κατευθείαν. Τι είναι αυτό. Τι τηλέφωνο, τι γραμμή. Γιατί ο Πάοκα έτσι. Γιατί ο Άρης. Βάλε σε τερμπάκι τον τάδε. Τι είναι με τον Άρη, δεν κατάλαβα. Τι, έτσι. Στράβωσε λίγο στο ματάκι. Για πες. Τελικά νομίζω ότι τα ποίηματα κάναν δουλειά. Πώς. Ξανά ήρθες. Έτσι. Γιατί δεν κατάλαβα. Ήταν τόσο καλή η κουμπή που ξανά ήρθα εγώ. Και απαγγέλη, αγγίξαμε βέστες χορδές. Σου λέει αυτή τώρα εδώ. Λέγανε ποίηματα την Τετάρτη. Πριν από 5 δευτερόλεπτα παίζαμε κλασική μουσική, Αβε Μαρία και τέτοια. Δεν το άκουσα. Ναι, δεν έβαλες λίμπερο. Δεν έκανε ζέσταμα, όχι. Δεν έκανε ζέσταμα. Και γενικότερα έτσι μερικές επιλογές μέσα από το χώρο της όπερας. Μπράβο. Άσχετος. Θα ξαναπώ το Αβε Μαρία. Μόνο αυτό γνωρίζω. Αβε Μαρία. Πρωί-πρωί. Γιατί θα κάνω και μια στροφή κάποτε στην καριέρα μου, θα τραγουδήσω. Επιτέλους, κάνε. Εδώ είμαστε, έτοιμοι είμαστε. Έτοιμοι είμαστε για να πάμε τις συμφωνικές και με τις φιλαρμονικές. Σας καλημερίζουμε στο πρωινό της Παρασκευούλας 23 του Μάρτη, Σαλονικούλα υγρή, με ψιλοβρόχο, με αυτό το σπρέι. Εντάξει, κρύο έχει, το λες έξω κρύο. Δεν το λες και πολύ κρύο. Ναι, δεν το λες. Αλλά είναι ακόμα που φαν φούτερ. Είναι. Δεν είναι μαγκές, γιατί κάποιοι είναι από αυτοί που βιάζονται κατευθείαν να τα πετάξουν όλα έξω. Ναι, ρε, εσύ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρεις πάνε από τις μπότες. Ναι. Γυναίκες βασικά. Έτσι, άνθρωποι. Γυναίκες άνθρωποι. Ναι. Οι οποίες από τις μπότες πάνε κατευθείαν στο σανδάλι. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ, χρυσό μου. Είπαμε, εντάξει. Ανομαλία. Ανομαλία. Βάλε λίγο ένα χαμηλό παπουτσάκι. Λίγο. Όχι, μα καταρχήν πόσα παπούτσια έχεις. Δύο. Είναι δυνατόν. Είσαι γυναίκα και έχεις δύο ζευγάρια. Δεν γίνεται. Σε παρακαλώ. Ξέρω μερικές γυναίκες που έχουν παραπάνω από δύο ζευγάρια. την ημέρα. Την ημέρα, όχι στο υπόλοιπο. Εννοείται το μεταξύ αυτό που λες. Δεν ξέρω. Σε βάζει. Ποια είναι δηλαδή η μετάβαση από το μποτάκι που πάμε δηλαδή. Κοίταξε τώρα λίγο μας τα χάλασε ο καιρός. Ναι, ναι. Για να βάλουμε ας πούμε λίγο το πιο χαμηλό, το λίγο πιο πάνινο, το πιο ενισχυμένο αθλητικό. Ναι. Είναι αυτή η φάση. Ναι. Αλλά τώρα με αυτή την λασπό σκόνο κατάσταση. Ναι. Εντάξει, λίγο ξαναμαζεύεσαι. Ξαναμαζεύεσαι, ξανά μποτάκι. Ξανά μποτάκι. Ξανά μποτάκι και μας καταντήσανε. Τουλάχιστον δεν έχουμε και πολύ σκόνη εμείς, είναι η αλήθεια. Σε σύγκριση με δόξα το τι συμβαίνει. Δόξα τω Θεώ. Δεν το λες και δόξα τω Θεώ, γιατί αισθανόμαστε και ένα μικρό, έτσι λίγο μειονεκτικά. Κόμπλεξ. Ναι, ένα μικρό κόμπλεξ, γιατί είδαμε ότι τώρα στο επίκεντρο βρίσκεται η Κρήτη και γενικότερα οι περιοχές του Νότου. Ναι, και πολύ εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό, ανεβάζουν φωτογραφίες. Εμείς εδώ τίποτα. Ανεβάζουμε μόνο φωτό από τα λασπωμένα αυτοκίνητα, γιατί τώρα που βρέχει, όντως έχουμε μια μικρή κουκίδα. Εμένα το λες. Εσένα το λέω. Ποιο θα το πω. Μπροστά μου σε έχω. Σε ποιον να το πω. Σάμα τη μα ακούει και κάνει. Εμένα το λες.
Πάντως δεν ξέρω, εγώ προτιμώ σκόνη από, από σπρέι. Προτιμώ σκόνη από τι λες καλύτερα. Από το σπρέι. Αφρικά έρχονται αυτές οι ξένες σκόνες από την Αφρική. Ποιος ξέρει δεν τι ξέρω. Έχουμε τώρα. Μπάμπη, εμένα φέτος μου φάνηκε πάρα πολύ υγρός. Υγρός. Αυτός ο χειμώνας. Για πες μου γυαλά. Τι εννοείς σου φάνηκε υγρός δηλαδή ο χειμώνας. Δηλαδή πολύ τσιρτσίρο να το δει. Πολύ τσιρτσίρο. Δηλαδή αυτό το φαινόμενο. Δεν είχε πολύ μούχλα. Έχουν υπάρξει και χειρότεροι. Έχουν υπάρξει και χειρότεροι χειμώνες. Έχει υπάρξει χειρότερο. Εγώ που ήμουνα. Ξέρω εγώ που ήσουν. Δεν τα πρόσεχες. Δεν ξυπνούσες 6 ώρα. Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο. Έχεις ένα. Αλήθεια. Εμένα μου φάνηκε αυτός ο χειμώνας πάρα πολύ υγρός. Μήπως δεν έχεις πολλά παπούτσια και από αυτό. Ρε παιδί μου, αυτό σε προβληματίζει. Όχι με την έννοια της βροχής να πάρεις την ομπρέλα σου. Ήταν αυτό το. Σε φτύνουνε στη μάπα. Ναι. Οπότε δηλαδή τώρα αυτοί κάτω εκεί έχουν και μια εναλλαγή. Καταπληκτικά δεν βλέπουν την τύφλα του. Δεν βλέπουν μπροστά του. Μέσα στι σκόνε που να καθαρίζει με τα μπαλκόνια αυτά. Θα πω καθάρισε ποτέ Μαρία μου μπαλκόνι για να ξέρει. Σε πω εγώ. Όλη μέρα στα μπαλκόνια είμαι και τα καθαρίζω. Απλά μας πλήττει το γεγονότο ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίες. Μας να βγάλουμε... πλήττει και μας πλήττει γενικά. Αυτή η μουντίλα και αυτή η γκριζίλα. Θέλουμε και ένα άλλο χρώμα. Ένα καφέ. Ένα κιτρινί. Βρείτε αυτό το καφέ. Κιτρινί παραπέμπει σε άλλα πράγματα. Παραπέμπει σε πρωινές διεργασίες μετά την πόση καφέ. Τέλος πάντων, καλημέρα. Καλώς το να. Έλα ρε ξάδερφε, τι κάνεις. Πού είσαι ρε ξάδερφε. Σε σκεφτόμουν αυτές τις μέρες. Λέω τι έγινε, εξαφανίστηκε. Εξαφανίστηκε, ξέρεις, αλλά θα εμφανιστώ. Έτσι, 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 έτσι. Το παλεύω σκληρά. Τι λέει, τι κάνουμε. Βασικά πήρα να σου πω ότι έχει γίνει πολύ soft η εκπομπή σου. Άκουσα εκεί το πρώτο τηλέφωνο, όχι, λέω θα γίνει χαμός τώρα, τίποτα. Μετά αρχίσαμε μποτάκια να λέμε, φαντάζομαι. Αλλάξαν όλοι. Εσείς λέγατε, αλλά τι κάνουν οι ακροατές, κάτι, περίμενε έναν Αριανό, ένα δικό μας να βγει να πει. Οπότε θα βγω να πω εγώ. Καλά έκανες, γιατί σου λέω με το που άκουσαν, θα είσαμε όμως σε κέρια ζητήματα. Λέει Μαρία, δεν μπορούμε να βάλουμε το μποτάκι να πάμε στα χαμηλά. Αλλάξαν όλη συχνότητα. Όχι, βγες και πες τα, βγες και πες τα, προκάλεσε. Ναι, μπορεί. Μπορεί η Μαρία να τα κατάφερε. Εγώ τι πήγα να πω. Εντάξει, μια πατάτες, μια τζατζίκι, τα γνωστά. Καμιά πούμε. Ομάδα. Ναι. Κοίταξε, δεν έχουμε τώρα και Super League. Έχουμε λίγο γίνει light σαν εκπομπή. Ίσως είναι και αυτό. Ναι, με τα δικαστήρια δεν βγάζουμε άκρη. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, το πρωί που ερχόμουν εκεί. Δηλαδή, 6 ώρα, μερικοί καυγάδες. Ωραία, δεν θα γίνει. Τώρα σε φτάσει συνήθως ηρεμούν τα πνεύματα. Ναι, έχουμε τώρα εδώ τα κορίτσα στο στούντιο και φέρνουμε κορίτσα γι' αυτό. Σου λέει να είμαστε και λίγο. Να μην είμαστε τόσο χοντροκομμένοι. Όταν κάνουμε αντράχαλη, ξέρεις τι γίνεται. Εντάξει. Ίσως, εντάξει, έχω και άλλη εικόνα, ας πούμε, και με άλλα κορίτσια, δεν ξέρω. Ίσως φταίει η Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι, εντάξει, όταν η Κατερίνα προκαλεί. Χουλιγκάν είναι, τι είναι, εντάξει, με τον Γάντι. Και τι απέγινε. Λουφάρι, τι απέγινε. Πατάει like σε αυτές που έρχονται. Μαρία μου, σε αγαπώ και τέτοια. Χώνει άλλους. Παλαιούρας γι' αυτό. Τι λέει, τι είναι από τα μέτωπα. Εντάξει, καλά, όλα προχωράμε. Αρχίζει, δεν ξέρω αν δεν το ξέρετε, να σου το πω και αυτό, στα αεροπορικά η θερινή σεζόν αρχίζει μεθαύριο. Και τι σημαίνει αυτό, δηλαδή? Βασικά, ρε παιδί μου, ότι αλλάζει το πρόγραμμα των αεροπορικών εταιριών. Περισσότερες... Μόνο με θερινή σεζόν δεν είναι, ας πούμε, δεν μοιάζει αυτό, αλλά ναι. Περισσότερες πτήσεις, ας πούμε. Ναι, παραδοσιακά ναι, υπάρχει περισσότερες πτήσεις. Με το αεροδρόμιο που γίνονται κάποιες πτήσεις μέσω καβάλας και τέτοια αυτά. Όχι, τελείωσαν. Τελειώσαν αυτά. Αυτές οι εποχές. Μα όχι θα πάμε πουθενά, όχι που θα πάμε πουθενά, αλλά έτσι το ρωτάμε. Εντάξει, όχι, γι' αυτό τελείωσε. Δηλαδή πλέον όλα είναι ομαλά. Γιατί είχα ένα φιλό ο οποίος είχε κανονίσει να πετάξει Λονδίνο από Θεσσαλονίκη με EasyJet και του στείλανε και του λένε αυτός είναι από καβάλα. Και του λένε λυπόμαστε, αλλά πρέπει να πετάξετε από καβάλα. Και λυπήθηκε πάρα πολύ. Ήταν τυχερός. Αυτό βέβαια κανένα 2-3 μέρες συμβαίνει ακόμα, αλλά είναι για λόγους. Πώς να το πούμε. Λογιστικούς. Γιατί όταν μια εταιρεία αλλάζει το αεροδρόμιο, αλλάζει. Έδρα, ξέρεις, έτσι πως. Όχι, ναι. Έστω ας πούμε ότι έχει ανακοινώσει πάει Θεσσαλονίκη-Λονδίνο, έτσι, ναι, και πάει καβάλα. Για χύψη λόγους. Για 15 μέρες πρέπει τη μετακίνηση Θεσσαλονίκη-Καβάλα να την καλύψει η εταιρεία. Μετά τις 15 μέρες ο επιβάτης. Ναι. Οπότε τώρα τι έγινε. Ενώ εδώ έχει και 10 μέρες που κανονικά επανήλθαν όλα εδώ ομαλά.
σου λέει η εταιρεία, γιατί να το ξαναφέρουμε στη Θεσσαλονίκη, να πληρώνουμε λεωφορεία τους καβαλιώτες. Ναι, ακούγεται αστείο, αλλά είναι η πραγματικότητα. Οπότε σου λέει, άστε, όταν μπει η σεζόν, δηλαδή 25 Μαρτίου. Μάλιστα, μάλιστα. Καταπληκτικά πράγματα συμβαίνουν. Πότε θα έρθει η εκπομπή? Καλώς εγώ των πραγμάτων, κατά το Πάσχα. Ωραία, ωραία. Μεγάλη εβδομάδα, μεγάλο εβδομάδια. Έτσι, κάνουμε ανάσταση. Κάνουμε ανάσταση. Κάπου και κάτι θα κάνουν. Έτσι. Να σε καλά, ξαδρεφέ. Θα λέμε. Άντε, καλή ξεκούραση. Τσαο, τσαο. Και τα νέα του αεροδρομίου, όποτε μας παίρνει τηλέφωνο ο ξάδερφος. Όλα δικά μας είναι, Μαρία, στο σόι τα έχουμε. Τι νομίζεις? Ελέγχουμε τη φάση. Ξεκάθαρα πράγματα. 2-31-0-287 και 3 οκτάρια. Ελέγχουμε τη φάση στα πρωινά. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται, δεν αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα της Κρήτης. Για όσους είδαν ή δεν πήραν χαμπάρι, άμα ανοίξουν ένα οποιοδήποτε site, θα δουν εικόνες ασύλληπτες. Δεν έχει ξανασυμβεί. Βιβλικές. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Βιβλικές. Ένα κίτρινο φόντο. Είναι σαν την κατάρα του Φαραώ που έρχεται. Σαν τον Blade Runner. Μάμι. Ο Μάμι Blue. Όχι, ο Μάμι Blue. Ο Μάμι. Πώς είναι η μούμια. Πώς είναι το καφέ στα αγγλικά? Το καφέ. Το καφέ στα αγγλικά. Brown. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Τα ζουζούνια μαθαίνουν τα χρώματα. Πράγμα το οποίο μας δεν μας επηρεάζει. Βέβαια κάποιους φίλους από την Κρήτη έχουν λυσάξει. Πού είναι ο φίλος μας ο Καραμανολάκης να μας πάρει, να μας πάρει τηλέφωνο? Αν θέλουν αυτές οι εικόνες, ναι, να δώσει, και ραδιοφωνικά να το δώσει. Γενικά δηλαδή τι σημαίνει για αυτούς που το ζουν αυτό? Αναπνέουν φυσιολογικά? Κάθε στο σπίτι, ευκαιρία να κάτσει στο σπίτι παραπάνω. Νομίζω, εντάξει, καλό είναι, γλιτώνεις και το έξω και τα έξοδα. Εντάξει, μια χαρά είναι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα. Αριανάκι μου άρρωστο. Δεν τον κατάλαβα ούτε εγώ. Τέτοια... Ήταν τόσο φιλικό. Ναι, τι χόλες πήρες. Τόσο μαζιάρης. Μπασμανίδη, αυτό το πολλοτράγωδο που βάζει. Ακούς? Ναι, για πες. Αυτό το κολοτράγωδο που βάζει. Ναι. Θα το βάλεις τη Δευτέρα πρωί, ρε, που θα έχει βγει απόφαση. Α, σωστό. Δευτέρα πρωί θα βγει. Όχι σήμερα, φυσιολογικά άμα τηρηθούν οι νόμοι. Όχι σήμερα μία. Το τραγούδι. Το Σαββατοκύριακο, ναι, το μισή, γιατί δουλεύει Σάββατο. Ναι, αυτό, ναι, και μας, ναι, έχει, ναι, κάνει. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να του βγάλω κάποια τη ώρα τα ξημερώματα. Μπορεί. Έλα. Μπορεί. Το ρεβανί να το πω. Ναι. Αυτά τα μούτρα που έχει, ας πούμε, προτάσεις απόκρισης δεν είναι για τη Μαρία. Ναι. Μην ασχολείται με τη Μαρία. Ο Ρεβανής τώρα. Ο προηγούμενος μας πήρε με τα μακαρόνια. Δεν του άρεσαν τα... Ζήμε όνειρα, άστο. Αλλά με αυτός κοιτάει τα παπούτσια να δει άμα προπατάει μπροστά ή πίσω. Μάλιστα, κοιτάει τα παπούτσια να δει ποτάκια ή πάνινα. Όχι, εδώ δεν παίρνει με κορδόνια γιατί δεν ξέρει να τα δένει. Ή δεν καταδέχεται σαν τον Μπάγκεβιτς και τον Μπιλ Κλίντον. Σου λέω εγώ. Τώρα, βρω, να είχαμε να λέγαμε δεν υπάρχουν. Και εγώ πάντως επειδή δεν μιλάω για άλλες ομάδες. Ποτέ, ποτέ. Δεν θα μιλήσω. Η σιωπή σου τα είπε όλα. Τελείωσε. Και να προσέξει και τη Μαρία, μην έρθει ο Μπατμανίδη και έχουμε άλλα. Μεγάλα. Δεν τι θέλω να κάνω. Πότε θα έρθει ο ξάδερφος να κάνει την εκπομπή? Πότε? Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Α, δεν υπάρχει περίπτωση, μην τα λες αυτά. Εβραιάκου, σε λέω εγώ τώρα. Ετοιμάσου. Μπορεί να δουλεύουμε, μπορεί να μας βάλει το αφεντικό να δουλεύουμε, γι' αυτό τα λέει. Σε κλείνω, σε κλείνω για θέτηση. Καλώς ήρθατε στον κύριο Στεμπέληδη του Πεθύμερου. Τσάω, τσάω. Για θέτηση εργασιακών σχέσεων. Τώρα εδώ μας έρθει καμιά επιθεώρηση, δεύτερη μέρα του Πάσχα θα πάμε να δουλέψουμε. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν γίνονται πουθενά, τα περιμένουμε πώς και πώς. Έχεις αποκτήσει φαν, είδες, είπες ένας Άρης στην κυτρινόμαυρη αυτή πόλη. Την κάλυψα. Γι' αυτό θες σκόνη, για να φαίνεται έτσι κίτρινα. Να κυτρινίσει όλη η πόλη με τον, όπα, με τον ένα τον άλλο τρόπο. Να ξάδερφου που ήθελες εδώ αντιπαραθέσεις κατευθείαν. Με το που... Ανησύχησε γιατί δεν βγαίνει ο κόσμος να αντιπαρατεθεί και να μαλώσει. Άρεσε. Τι δεν του άρεσε? Δεν του άρεσε. Τι δεν του άρεσε? Μιλάμε για μόδα. Εντάξει. Καλά, για όλα θα πούμε. Μόνο για μόδα, παιδί μου. Εδώ διαβάζω ότι πλέον έχουμε ανάδρομο Ερμή στον κρυό. Από πότε? Από σήμερα. Από 23 Μαρτίου 16 Απριλίου το είδα, πέρασε. Επικοινωνιακό πρόβλημα. Α, το ξέρεις αυτό σημαίνει. Ο Ερμής είναι επικοινωνιακό. Αλήθεια? Ναι, όταν είναι ανάδρομος, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ναι. Communicate. Ναι. Τι λες, παιδί μου, τώρα ανησυχώ. Γιατί εντάξει, και μόνο που βλέπεις ανάδρομο Ερμή είναι κατάσταση πάντα. Πάντα κάτι υπάρχει ανάδρομο. Πάντα, πάντα, Νομίζω. Κάτι πάντα υπάρχει.
Και λέω, άμα δεν θα τη βγάλουμε, ας πούμε. Να. Σου λέει εδώ Παρθένος, αξιολογήστε και επαναπροσδιορίστε τη θέση σας απέναντι σε θέματα ασφάλειας και κτήσεων. Ενώ μπορείτε να επανεξετάσετε μια προσωπική σας υπόθεση να κλείσετε τον κύκλο μιας επαγγελματικής και οικονομικής συνδιαλλαγής. Και κτήσεων. Ναι. Λέει και κτήσεων. Το Ε9, να πούμε. Η ανάδρομη πορεία του Ερμή θα σας οθήσει σε βαθύτερες εσωτερικές ανακαλύψεις για τον εαυτό σας και για τις βλέψεις σας. Ή για την ερωτική σας ζωή και θα προκαλέσει καταστάσεις που θα επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα την καθημερινότητά σας. Προσοχή στα δάνεια και στις οικονομικές συμφωνίες. Πόσο επιστημονικό αστρολογικό κείμενο είναι αυτό. Πού το βρήκες? Παιδί μου, στα ζώδια του Παμάκ. Κανονικά, δηλαδή μακροοικονομία ένα. Δηλαδή δυσκολεύεσαι να το καταλάβεις. Μακροοικονομία ένα, έστω ότι ο ανάδρομος Ερμής. Βραχυπρόθεσμα και εκτίσεις σας, αλήθεια. Τα spread. Τάξεις net. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον, καλώς τον. Τον Ερμή έδωσε εντολή ο Αμβρόσιος να τον πυροβολήσουν. Ο ποιος? Ο Αμβρόσιος, γιατί το πάει το γράμμα λέει. Α, μάλιστα. Θα δούμε τώρα, πλάκα με ανάδρομο Ερμή, θα δούμε τι θα γίνει και με την απόφαση του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι κρυός. Τι θα γίνει, θα δικαιωθεί ο ΠΑΟΚ? Ό,τι πει ο ανάδρομος Ερμής. Ο ΠΑΟΚ είναι κρυός. Είναι αυτό το μετέχμιο, 21... Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι κρυός. 20 Απριλίου, δεν τον πιάνει τον Ταύρο. Εκεί. Α, μάλιστα. Ναι. Τι μαθαίνεις. Λοιπόν, Μπάμπη, τι θα έχεις κόντρα με τη μεγάλη εβδομάδα με τον Γαϊτάνο? Με πάντα και εμείς. Πάντα. Είμαστε μικροί. Ανέκαθεν, παραδοσιακά. Είμαστε Γαϊτάνοι του Βορρά. Του Βορρά, γιατί ο Γαϊτάνος κατεβαίνει σε εκκλησίες στο Νότο και παίζει. Και έχουμε έλλειμμα. Λοιπόν, αυτός είναι από τα κοκκινόγια της δράμας. Εγώ είμαι σεραίος, καταλαβαίνεις. Μπράβο, κόντρα. Από τα κοκκινόγια και έκανε παρέα με κάποιους φίλους μου που είναι από εκεί. Mm-hmm. Δεν ξέρω πόσο παρέα έκανε να ακούν κιόλας. Ναι, ας πάρουμε ας πούνε. Λοιπόν, να πω και για τον ομορφάντρα τον Πασκάλι που λίγο μικρότερο κεφάλι να είχε, θα ήταν σαν 8. Πού το ξέρεις, το ξέρεις τελικά τον Πασκάλι, το ξέρεις? Ναι ρε φίλε. Α, γνωρίζονται. Άμα δεις έναν άντρα, ένα 50 να κυκλοφορεί, όπως και να το κάνεις. Μάλιστα. Ναι. Έκανε δουλειά η Αγία Κυριακή τελικά που λέγαμε προχθές με τους ψάλτιδι και μετά τέτοια. Αφήνω να πάρει τηλέφωνο. Παιδιά, να με αγαπιέστε τόσο να σας κανονίσω, να βρεθείτε. Τα λέμε. Έγινε τσάω, αυτό πήρε να πει πως ορίζει. Μ' αρέσει ξέρεις αυτό που γίνεται, γιατί έχουμε φύγει από τα αθλητικά. Oh, ναι. Και πάμε λίγο στα προσωπικά. Τα προσωπικά. Και αρχίζουν και ανταλλάσσονται προσωπικά μηνύματα. Ναι, τι είναι. Εσύ, μπράβο. Μπορεί να γίνει τόσο προσωπικό που. Τελικά να... δεν είναι ανάδρομος. Όχι. Παιδί μου, στο αθλητικό ραδιόφωνο μπορεί να γίνει τόσο προσωπικό και τόσο αγαπησιάρικο το πράγμα που να αρχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα και για άλλα μέλη της οικογένειας. Τη μητέρα σου, τη θεία σου. Να αισθανθούν, α πούμε, μια οικειότητα ο ένας με τον άλλον και να αρχίσουν να ανταλλάσσουν φιλοσοφρονήσεις. Καταλαβαίνεις πως έχει. Κρυός, θα το βρούμε. Όχι, μου κόβεται, θα είναι ο Πασχάλης. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μπάμπη, καλημέρα στην κοπελιά που έχει εκεί. Καλώς τον Άιδη. Μαρία, τη Μαρία. Μαρία, γεια σου Μαρία, τι γεια κάνεις? Σου, καλά, εσύ? Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, χάρη σε αυτόν που έχει. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Παιδιά, από πού είναι ο Γαϊτάνος από τη δράμα? Από τη δράμα, από τα δράμα. Κοκκινόγια δράμας. Τα νόγια έχουμε στην Κρήτη, τα κοκκινόγια έχουμε στην δράμα. Και γι' αυτό είναι και κοκκινοπός, έχει αυτή την κουγκομοδινή, τη βαφή. Το μαλλί του Γαϊτάνου δεν είναι σαν τη σκόνη της Αφρικής. Ναι. Τέτοιο μαλλί. Ναι. Ανόγια. Κούνησε τη χέρι του ο Γαϊτάνος και γεμίσαμε σκόνη. Μάλιστα. Τώρα να πω κάτι ρε παιδιά. Εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, είμαι Άρης. Αλλά τι γίνεται? Τι γίνεται? Γιατί κάτω. Okay. Δεν θέλω ας πούμε να κατηγορήσω ούτε να επενέσω κάποιον. Αλλά γιατί όλα τα ρίχνουν σε εμάς στους Βορείους? Έτσι, πες τα αυτά. Τη σκόνη δεν τη ρίχνουν όμως. Ναι, τη σκόνη να τη βάνε εκεί. Εμείς έχουμε τα τέμπη και τσομποδίζουμε. Τη σκόνη τη ρίχνουν για να κάνουν λουκούμια, να τα φάνε. Τη σκόνη από τι, από τα καράβια, από αυτά και κάτι τέτοια. Από πουδήποτε άλλο. Ναι, να τα λέτε. Γιατί μια ζωή η Μακεδονία μας ήταν στερημένη σε όλα αυτά. Ναι, δεν ξέρω που να ξέρω. Καλά τα λέω εγώ τώρα. Τους δίνουμε εκεί τα γάλατα, τους δίνουμε τα γελάδια, δεν έχουν τίποτα κάτω. Τίποτα δεν έχουν. Μόνο αρνιά έχουνε. Τώρα που πες γελάδια, ξέρετε τι θέλω να σου πω παιδιά. Όταν έπαιρνε κάποιος δανεικά λεφτά από κάποιον που δεν ήθελε να τα δώσει, το ρωτούσε ο άλλος πότε θα μου τα δώσεις και λέει στο γεραδοκούρεμα. Στο. Καλό. Δεν το ήξερα. Το ξέρετε αυτό? Όχι. Λοιπόν, το μαλλί της
Προβατίνας και της Κατσίκας, ναι, έχει αξία. Βεβαίως. Της Αγελάδας όμως δεν έχει. Μα, άρα την κουρεύουμε κιόλας. Άρα πότε. Ποτέ. Ποτέ το ποτόν. Γι' αυτό δεν το ξέρετε. Θα το λέω. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει κάτι που λένε για κάποιους που νιώθουν ωραία. Όταν πληρώνονται και λοιπά γίνεται αυτό, γιατί παλιά συνέβαινε το εξής. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που πληρωνόταν 9 του μηνός και λέγανε «Αχ, τώρα λέει για μένα ο μήνας έχει 9». Το λέγανε αυτό... γιατί τους πληρώνανε, το δημόσιο τους πληρώνε που δούλευαν τέλος πάντων. Το ήξερες αυτό, Μαρία? Δεν το ήξερα. Να, μάθε τώρα λίγο, μάθε λίγο, δημοσιοπαλληλίκη από εδώ. Βεβαίως. Έτσι, και ο μήνας έχει 9 από εκεί, μάλιστα. 9, ναι. Γι' αυτό το λένε αυτό το πρόγραμμα, παιδιά, να ξέρετε. Μάλιστα, σας ευχαριστούμε για τις πολύτιμες γνώσεις. Που λένε ότι για μένα ο μήνας έχει 9. Ήταν... Και ο μήνας έχει 9. 11 με 13 ο μήνας. Και 26 με... Τώρα για καινούργια τραγούδια. Έγινε, παιδιά, ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, Batman. Έλα, αγόρι μου. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Ρε φίλε, μια χάρη θέλω. Oh. Τώρα στο διάλειμμα βάλε ένα δημοτικό τραγούδι. Ποιο δημοτικό, θα βάλω. Γιατί... Στα Ζάλωνα σφάζουν τα αρνιά και στο Χρυσό Κρυάρια. Μάλιστα. Αυτό όμω είναι. Ανοίξει την όρεξη. Ναι, αυτό είναι όμω των Νοτίων. Εγώ νόμιζα να βάλουμε κανένα μακεδονίτικο εδώ, ε. Βάλε αυτό, έχει καλό κλάρινο. Άντε, καλό κλάρινο. Εσύ, Αβεργιώτης, έπρεπε κάτι άλλο να ζητήσεις. Ποιο είναι το τοπικό εκεί? Δεν ξέρω, κανένα τέτοιο τοπικό της Βέρειας δεν έχει? Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, εντάξει, θα σε βάλω αυτό. Τα πρέσκ, ξέρω και τα Ζάλωνα. Εντάξει. Στα Ζάλωνα, λοιπόν. Στα Ζάλωνα σφάζουν αρνιά, κυρίες και κύριοι. Εδώ, πρωί-πρωί. Με το λόγο επειδή. Γιατί και Παρασκευούλα, τι να κάνουμε. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι. Έλα να ξυπνάμε, ωραία! Ωραία, παλικάρια! Έχουμε και εθνική εορτή, τι, την Κυριακή. Εθνική εορτή. 25, παιδί μου. Το έχω ξεχάσει, είμαι ακόμα. Βλέπω Πάσχα. Γιατί δεν είναι αργία. Ναι. Γι' αυτό το έχει ξεχάσει. Άμα ήταν καμιά Δευτέρα. Άρα είμαστε πολύ μέσα στο θέμα. Ναι. Μπράβο τον τηλεθεατή που μας ζήτησε αυτό. Τον τηλεθεατή. Κοίταξε, με τα κρασάκια που θα κοπανίσει σε λιγάκι και τις μπυρίτσες θα αρχίσει να μας βλέπει μπροστά του. Λοιπόν, μείνετε εδώ, στο λόγο επειδή θα έχουμε μια δυνατή Παρασκευή. Επιστρέφουμε. Ήθελα να γίνομαι μαζί σου. Πάμε, Μαρία. Τρόμαξα. Θα πέρασες τιμή σου. Δεν είναι ο τόνος μου γι' αυτό. Πήρες και τα έκατσες τιμή σου. Και είναι και μόλις 6:38. Ωραίο κομμάτι. Σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Ωραία, η φωνή τίποτα δεν σου λέει, ε. Πίσω. πάλι τρως, τι θα γίνει με την περίπτωσή σου, δηλαδή. Τι να κάνω πρωί-πρωί. Πρωί-πρωί. Να καπνίζω. Άντε, εδώ ήρθα δεύτερη εκπομπή στα καπάκια κατευθείαν. Βάλε αυτό το τραγούδι, μην κάνεις αυτό. Δεν μ' αρέσει το χαλί σου. Δεν μ' αρέσει το χαλί σου που είπαν, είναι δυνατόν. Ήρθα εγώ στο σπίτι σου να σου πω τι μ' αρέσει ή όχι. Ήρθες εσύ. Ένα άλλο πρόβλημα. Αυτά έχουν οι γυναίκες δηλαδή, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να έρθουν στο χώρο σας. Στην αρχή είναι γλυκές. Στην αρχή είναι. Προσέχουν στο σπίτι. Τι προσέχουν δηλαδή στο σπίτι όταν πηγαίνει να δει κάτι. Πηγαίνει σε ένα αγόρι, ας πούμε, να επισκεφτείς, να δείτε μια ταινία, Φερρυπίν. Ναι. Κάνεις υποδείξεις από το πρώτο λεπτό? Όχι, ξετάτε. Τις βλέπεις όμως, σου σηκώνεις φρύδι. Ναι, εγώ σηκώνω, σίγουρα σηκώνω. Σηκώνεις φρύδι εδώ, αλλά... αυτό, ναι. Στην αρχή είσαι πιο προσεκτική, παιδί μου, είσαι λίγο πιο έτσι... Λες θα αλλάξει, δεν μπορεί από μόνος του. Ναι, εντάξει. Και εσύ θα αλλάξεις όμως, είναι εμείς το πρόγραμμα. Δηλαδή θα το έχουμε χαμένο το παιχνίδι, οτιδήποτε και να υποπέσει την αντίληψή σας είναι εις βάρος μας. Όλα καταγράφονται. Ναι, όλα καταγράφονται. Όλα καταγράφονται. Μάλιστα. Κάτσε να πάρουμε τη γραμμούλα και θα μου πεις. Καλημέρα σας. Αράω. Καλημέρα. Καλό στο μαγευτικό Αράω. Καλό στο χαραλάμπι μας. Κοιτάξτε, εγώ σε ακούω. Μην νομίζετε σε ακούω, αλλά δεν θέλω να παίρνω τηλέφωνο γιατί πολύ μη κράζουν. Τέλος πάντων. Όποιο σε κράζει. Δεν μου λες. Εδώ κανένας. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Το ψευδόνυμο σου πώς είναι? Batman. Batman. Ναι. Γράφεις και ποίηματα? Ποίηματα. Γράφω τραγούδια. Εγώ ρώτησα. Ό,τι σε ρωτά να με απαντάς. Γράφω και ποίηματα, γράφω, ναι. To the point. Ναι.
Γιατί χτες το βράδυ άκουσα σε ένα άλλο ράδιο. Ναι. Ένα δικό σου πείμα. Ποιο? Σε ποιο ράδιο? Ράδιο δεν θα πω. Όχι, να το πεις, να το πεις, δεν πειράζει. Σε ποιο ράδιο? Ε? Σε ποιο ράδιο? Να το πεις, να το πεις. Στο πρόγραμμα του Φαλακρού, άντε να σου πω. Ναι, τι πείμα είπανε, ποιο πείμα? Αυτό που είπες εσύ, ναι, το είπε ένας που είναι από την Ιερά Πέτρα. Α, μάλιστα, ποιο πείμα μου είπε? Ποιο πείμα μου είπε? Ψέματα είναι. Όχι, όχι, δεν άκουσα αλήθεια, εγώ. Αλήθεια, ποιο δεν λέω ψέματα, Ποιο πείμα μου είπε, ποιο πείμα μου είπε? Τώρα εγώ τα βήματα δεν τα... Εντάξει. Μόνο τραγούδια μ' αρέσουν. Έτσι καλά κάνεις. Δημοτικά, Όταν πήγαινα στην πρώτη δημοτικού, τότε μάθαινα βήματα. Α, μάλιστα, μάλιστα. Σε βάλουμε εδώ και δημοτικά. Εδώ, κανένα σεραϊκό, κανένα τέτοιο. Ωραία τραγούδια. Εμένα μ' αρέσει Μαργαρίτης. Α, μάλιστα. Α, και εμένα μ' αρέσει. Σε ποιον να πω το πόνο. Και εμένα μ' αρέσει. Ναι, Μαρία, είπαμε το όνομα. Μαρία, ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Μαργαρίτη. Πες και του Πασχάλη. Ναι. Να μην στα... Εγώ είμαι Αριανός. Άρης είμαι κι εγώ. Όλοι Άρης σήμερα το πρωί. Είναι τυχαίο, μπράβο. Να μην στεναχωριέται για άλλες ομάδες. Δεν στεναχωριέται. Τα δικαστήρια δεν θα γίνουν ούτε σήμερα ούτε τη Δευτέρα. Έχει σκόνη σήμερα. Δεν έχει δικαστήριο. Έχω κάτι ειδήσεις και από εδώ πέρα που... Γιατί χτες είχαμε συγκέντρωση η Ελβετία εδώ πέρα και με έχουν κάνει ρεζίλη ξεφτύλα. Και τι ειδήσεις έμαθες από την Ελβετία, από τα κέντρα των αποφάσεων? Εκεί είναι η FIFA, γι' αυτό. Από την μπάλα και από τα τέτοια έχουμε γίνει παιδιά ρεζίλη. Ναι, τι να κάνουμε, σιγά, πρώτη φορά είναι. Μα συζητάνε δηλαδή. Δίχως γιατί. Μα σχολιάζουν. Ναι. Έχουμε και αντιπρόσωπους εδώ πέρα στη Γενέβη κάτω για κάτι, ξέρεις ποιοι είναι. Και τι, ειδήσεις έμαθες, πότε θα βγει η απόφαση? Απόφαση δεν πιστεύω γλίγορα, ναι, και τα δικαστήρια γιατί δεν κάνουν πολλές... Ξέρεις ότι ο Μαργαρίτης έχει μια κομματάρα, το «μου πες θα μου κάνεις μέχρι δικαστήρια». Το έχεις ακούσει? Το ξέρω αυτά, τώρα δεν μ' αρέσει αυτό. Τι λες ρε, έχει μέσα... Βάλε σε ποιον από τον πόνο μας το βάλω. Όλο το τραγούδι. Ναι. Γιατί τα δικαστήρια μας έχω μέσα τη στη χάρα. Και όταν είδαν τις πληγές μου, κλάψανε και οι δικαστές μου. Το ξέρω, βρε, το ξέρω. Το έχω και στο δίσκο αυτό. Αλλά... μάλιστα. Εντάξει, σε βάλω σε ποιον από τον πόνο. Εντάξει. Σε ποιον από τον πόνο μου να το ακούσω τώρα να. Στον Μπαμπ Μπατμαν. Στον Μπαμπ Μπατμαν είδα το πει. Όλα είναι δικά μου που λες. Έτσι. Και πες τον άλλον που σου είπε προλίγο. Ναι. Τα γελάδια δεν τα κουρεύουν. Αυτό είπε. Το γελοδοκούρημα είναι. Άλλο. Μάλιστα. Έγινε. Αυτό. Σε χαιρετούμε. Τσάου. Γεια σου, Χαραλάμπη μου. Γεια σου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλώς τον. Καλημέρα. Είμαστε... Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είμαστε Παρασκευή. Αθλητικά δεν έχουμε. Περνάμε όμορφα. Παρασκευούλα, ρε φίλε. Αγιά. Καλύτερη μέρα της εβδομάδας. Έτσι. Έτσι. Έρχεται το μεσημέρι και τελειώνουν όλα. Τούφα μετά. Τούφα. Άντρα, έτσι. Μόνο για τον Πασχάλη δεν είναι τούπα. Πασχάλης πρέπει να εφοδιάσει εδώ τα καταστήματα με τα γλυκίσματα, με τους λουκουμάδες, Σάββατο, τι να κάνουμε. Παπίλα τον ακούς, μιλάει καθαρά. Ποιος? Ένα ακόμα που το πες. Μια χαρά μιλάει, μια χαρά μιλάει. Ο Άρης δεν πέφτει. Δεν θα πέσει ο Άρης, το είπαμε. Αυτό, τέλειος. Άρα τι. Πώς θα γεμίζει το στόμα άμα πέσει ο Άρης, δεν θα γεμίζει. Μια χαρά τα πάντα πράγματα. Τζάμπα τα κομπιουτεράκια βγάλατε. Δεν πρόκειται να πέσει ο Άρης, το πάσε με τίποτα. Ανεβαίνει και στο ποδόσφαιρο. Ανέβαινε στο ποδόσφαιρο, στον χρόνο θα έχουμε τέρμι πολλά. Έτσι, και του χρόνου θα δουλέψουν τα ράδια εδώ, τίποτα. Σας στο ψωμί θα φεύγουν γραμμές και οι δισογραφίες. Τώρα πόσα είμαστε, 5, θα γίνουν άλλα 5 με τόσο κινητικότητα. Περιμένουμε μετά και τον Ηρακλή. Έτσι, έρχεται ο Ηρακλής, άντε λίγο σιγά σιγά να αναπτερώσουμε τα ηθικά μας, να πάρουμε τα πάνω μας σαν πόλη, να έρθει η ανάπτυξη. Και η ανάπτυξη... Δεν είναι έτσι όμως ο Ηρακλής, λέει, δεν νομίζω, δεν προλαβαίνει. Για ποιο πράγμα λες?
Στο μπάσκετ, εντάξει, θα παίξει play-off τώρα. Από εκεί πέρα είναι άλλο ζήτημα εκεί. Έχουν play-off. Αλλά έχει δύο ήττες από τον ανταγωνιστή. Ναι, αλλά είναι μέσα στα play-off. Εντάξει, τα play-off είναι πας κάνεις μια νίκη στην έδρα του αντιπάλου. Όπως πέρυσι ο Ηρακλής είχε το πλεονέκτημα και την πάτησε. Ιτήθηκε στο γήπεδό του. Φέτος μπορεί να πάει να κάνει να σπάσει την έδρα και να ανέβει. Είναι πολύ σχετικά. Μακάρι για να γεμίσει η πόλη ομάδες και να παίζουμε τέρμι πολλά. Να έχουμε λίγο δραστηριότητα. Να πουλάνε καντίνες σουβλάκια, τέτοια. Να έχει. Οικονομική ζωή. Πάει στο Μαργαρίτη και παίξει κανένα Μπατμανίδη. Έτσι. Τώρα μιλάς σωστά. Μάλιστα. Όχι, εντάξει. Λατρεύουμε Μαργαρίτη. Αγαπάμε και γενικά παίζουμε και με την ορχήστρα μας, Μαργαρίτη. Τον τιμούμε. Να σε καλά. Καλό δρόμο. Καλή δουλίτσα. Τσαο, καλημέρα. Να, αυτό στην Αλεξάνδρεια μας. Τι έπαθες εσύ τώρα με την Αλεξάνδρεια, το γιδά. Μα είναι την άλλη, από εκεί υπάρχει τη σκόνη. Η σκόνη, γιατί εδώ στο γιδά δεν έχει σκόνη, είναι καθαρά. Εκεί πλέουν μπαλκόνια, δρόμους, βγαίνουν νηθιές με τα λάστιχα, τα πάντα. Μα είναι δυνατόν, πάντα είχα αυτή την απορία, να μην έχει μια ταμπέλα με το που μπαίνει στην Αλεξάνδρεια. Να γράφει βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Έτσι να δείχνει ρε παιδί με αυτό. Ό,τι και να είναι, δημοτική αυτό. Πού δουλεύει στη βιβλιοθήκη. Στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ένα φάρο να μην βάλουν εκεί. Κάτι τι, ας πούμε, να τονίσουμε πολύ. Έχω περάσει, έχω πάει σε ένα γάμο. Δεν έχω πάει στην Αλεξάνδρεια. Δεν χρειάζεται για κανένα λόγο να πας. Εντάξει, τώρα θα πάρουν οι τηλεθεατές ακροατές. Οι Γιάννοι. Λες, θα μας πάρουν. Νομίζω και αυτοί δεν θα θέλουν να πηγαίνουν στην πόλη τους καλά. Είναι σε ένα γάμο είχα πάει, ήταν ένα πέρασμα. Αυτό δεν. Εντάξει, τι να κάνουμε ρε παιδί μου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Α, σποτάκι. Τι γίνεται, παιδιά. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Καλά, Βάβη, δύο φορές πήγα στη ζωή μου Αλεξάνδρεια. Ναι. Τη μία, ρε παιδιά, δεν μπορούσα να γυρίσουμε το Μίχλι. Ναι. Δεν έβλεπε, παιδιά. Δεν έχω ζητήσει και πράγμα, δεν έβλεπε μπροστά σου. Θα μπορούσε να είναι σκόνη. Σκόνη έχουν στα Αλεξάνδρα, εδώ έχουμε μείνει. Και δεύτερον, παιδιά, αγαπάς, κάτι βαφτίζει και ο παπάς είχε βάλει δύο βαφτίσεις από τη δουλειά ώρα. Απατεώνες. Πήγε. Σοβαρά. Πήγανε δύο σόγια δηλαδή μαζί ταυτόχρονα να ρίξουν τα παιδιά στην Πολυπίθρα. Ήταν 5 ώρα το απόγευμα η βάφτιση, 6 δεν θυμάμαι, και πήγε και στόλισε αυτός που στολίζει. Ναι, γιατί μία βάφτιση. Και έφυγε ρε ο άνθρωπος, δηλαδή πήγε το πρωί, πήγε νωρίτερα. Ναι. Και έφτασε πρώτα ο μπαμπάς της δικιάς μας βάφτισης, ο πατέρας της κοριτσιού που αυτόταν. Και τα είδε στολισμένα και νόμιζε είναι τα προηγούμενα και τα ξεστόλισε. Και όταν σκάσαν τα δυο μωρά τώρα να βαφτιστούν στην μία κολυμπήθρα, τα βάλανε, τι έγινε? Όχι, έγινε πρώτα η μία, ναι. Μετά η άλλη, αλλά μετά έσκασε μύτη και αυτή που ήταν προγραμματισμένη για μετά. Εντάξει. Άμα έχεις πολλή δουλίτσα να υπάρχει. Να βαφτίζουμε τα παιδιά στο όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Στην Αλεξάνδρεια, βέβαια. Έτσι γεννιούνται. Υπεργεννητικότητα στην Αλεξάνδρεια υπάρχει. Κανονικότατα. Έχουμε αθλητικά παιδιά, γιατί δεν είναι δώσε ρεπορτάζ, δώσε ρεπορτάζ. Βόλεϊ, ρε μπάντι, βόλεϊ, τελευταία αγωνιστική. Αύριο όμως. Αύριο, ναι, τι, σήμερα θες. Τι ώρα, δώσε εδώ το ρεπορτάζ. 8 η ώρα, όλη η αγωνιστική αύριο είναι 8 η ώρα. 8 η ώρα στο Παλατάκι, πάω και Ηρακλής. Ναι. Εντάξει, θα είστε 200 άτομα. 300. Α, τι καλά, επειδή είναι λίγο Ηρακλής, ναι, είπαμε. Επειδή έχει λίγο τοπικού χαρακτήρα, το βόλεϊ είναι του Μαγιού που γεμίζει εκεί το ξαφνικά. Όλοι οι παοξίδες, 8.000 βόλεϊ εκεί. Να φωνάζουν, κάνε τάπα, τον φώναζε ο άλλος, τον μπλοκ. Χτυπούσε μπάλα στο φιλέ και πανηγυρίζαν. Οι άλλοι σου λέει κάτι έγινε, γκολ, καλάθι, κάτι τέτοιο. Αυτά τα λάθη. Είναι ωραίο άθλημα. Μπάμπη, άμα το γνωρίσει, το αγαπήσει. Εγώ μεγάλωσα με βόλεϊ, τα ξαναλέμε τα ίδια. Σταυρούπολη μου, Σοφία Αγγελάκη, από μικρό παιδί. Εκεί, εννοείται. Έτσι. Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Τη φιλιά, τσάου. Ρεπορτάζ Αλεξάνδρες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. Καλώς το ομορφόπεδο, έλα ρε ομορφόπεδο, τι κάνεις. Τι έγινε, καλά, και ομορφό κόριτσο έχουμε. Δεν μας νοιάζει. Καλό και στο κορίτσο όμορφο. Έτσι. Καλημέρα μου. Πώς είμαστε? Πολύ καλά. Σ' ακούμε δυνατό. Ναι, αφού ακούμε λίπερο συνέχεια όλη μέρα, λίπερο ακούμε. Έτσι. Όπως λέει και ο Συρίγος, και να το λέτε. Αυτό, ναι, θα το λέμε και το γνωρίζουμε. Συνέχεια από Κατερίνη. Μάλιστα. Γεια σου, παλικάρι. Να σε καλά, φιλιά.
φιλιά και στην Κατερίνη. Εδώ προκαλέσαμε το κοινό της Αλεξάνδρειας, αλλά δεν μας. Ο κόσμος δίνει το στίγμα του. Πρωί. Καλημέρα του. Είδες, παιδί μου, τι ωραία περνάμε το πρωί. Πολύ ωραία. Δεν έχουμε ανάγκη μετά από τα υπόλοιπα. Λέει vibes τώρα, τι vibes αυτά τα μαζέξεστα, τα φραγκολεβαντίνικα. Στο πρωινό τη 23η του Μαρτιού. Δεν ξέρω τώρα τι αθλητικά και τέτοια. Ναι, έχουμε μπασκετάκια, έχουμε βόλια, έχουμε δικαστήρια. Σήμερα αναμένεται μία απόφαση, θεωρητικά τα λέγαμε και χθες. Το τριτοβάθμιο όργανο για το διαιτητικό δικαστήριο για την έκβαση του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Σήμερα. Ναι, αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Θα βγει, όντως, απόφαση. Αυτή μπορεί και να βγει. Μπορεί και να βγει. Αλλά η πιο σημαντική. Ώρα. Ξέρω εγώ, το μεσημεράκι εκεί θα πάμε. Αλλά συνήθως αυτά πάνε και ξημερώματα. Αλλά αυτό που διαφέρει περισσότερο τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι το τι θα συμβεί σχετικά με την έκβαση του αγώνος ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και εκεί έχουμε πολύ δρόμο. Αναμένεται μια απόφαση να βγει είτε σήμερα, τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη. Να πάει σε πρώτο βαθμό, ναι, μετά θα έχουμε το δεύτερο βαθμό, μετά θα έχουμε το τρίτο βαθμό. Αλλά όλα θα μας τα εξηγήσουν. Τα ζώδια και ο ανάδρομος Ερμής. Θα σας πούμε εμείς επακριβώς το τι θα, ποια θα είναι η απόφαση για τον ΠΑΟΚ και θα την ερμηνεύσουμε. Γιατί λέει σήμερα μπήκαμε στο στούντιο, ανοίξαμε τον υπολογιστή και λέει ανάδρομος Ερμής στον κρυό. Ναι. Κρυός είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι. Άστα να πάνε. Εγώ έχω εμπειρία από κρυός. Τι εμπειρία. Καλή εμπειρία και κακή. Ναι. Δεν μας βοηθάς, τι εννοείς. Μπράβο, εντάξει, οκ. Ξέρω εγώ τους κρυούς. Θα σας πω εγώ για τον κρυό. Κρυέ. Δεν μ' αρέσουν οι κρυοί. Είναι λίγο πολύ. Την έχουν δει κάπως. Μάλιστα. Έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Α, σε εμάς τα ταπεινά. Τα ταπεινά τα παρθενάκια και που τίποτα. Δεν στόμα έχουμε και δουλειά δεν έχουμε. Μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Την οικογένειά τους. Ήρθε. Εντάξει, θα καταλάβαμε, Μαρή. Καταλάβαμε. Εντάξει, οκ. Πες και το όνομά του δηλαδή. Να το δώσει και το στίγμα. Τελώς τυχαία, ας πούμε, κάτι για τους κρυούς και τέτοια. Για τον ΠΑΟΚ, ναι, για τον ΠΑΟΚ. Α, προκαλείς. Όλα αυτά για τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, πολλές φορές. Μεγάλη ιδέα για το όνομά του. Ο ΠΑΟΚ πολλές φορές έχει μεγάλη ιδέα για την ομάδα του. Πιστεύουν, ας πούμε, και οι φίλοι του ότι η ομάδα είναι παραπάνω από αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Κρυός. Ναι, κρυός. Και αυτό προξενεί πολλά προβλήματα ενδεχομένως γιατί διαψεύδει τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των φίλων του. Ενίοτε. Αλλά πλέον όμως αυτά έχουν αλλάξει διότι η ομάδα παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και πρωταγωνιστεί και αισθάνονται οι φίλοι του Δικεφάλου ότι υπόκεινται σε μια αδικία. Αδικία. Αυτή η γνωστή αδικία. Πλανάται πάνω από την Ελλάδα. Πάνω από τον κρυό. Μήπως ο κρυός αισθάνεται αδικημένος. Και τι δηλαδή λέει συγκεκριμένα. Ο Ερμής ανάδρομος λέει μέσα στο δικό σας ζώδιο σας οθεί να αναθεωρήσετε τις πράξεις και τις κινήσεις που είχατε υιοθετήσει και ακολουθήσει το προηγούμενο διάστημα. Άρα ίσως να λέει ναι, ότι θα πρέπει να αλλάξει ας πούμε, η υπερασπιστική γραμμή ναι. Όσον αφορά το. Αλλάξτε δικηγόρο. Αλλάξτε δικηγόρο. Γιατί συνέβη στο πρώτο δικαστήριο, δεν τα πήγανε καλά. Στο δεύτερο, λίγο αλλάξανε την γραμμή και η ομάδα πήρε πίσω έστω κάποια από τα κεκτημένα της. Η περίοδος αυτή λέει είναι δύσκολη στη λήψη αποφάσεων και στη διεκπαιρέωση ενεργειών που αφορούν στις επαγγελματικές σας υποθέσεις. Στις συνεργασίες, ίσως και στις σχέσεις σας. Καθαρά για τον ΠΑΟΚ μιλάει. Τελείως. Ξεκάθαρα, φωτογραφικό. Παλαιότερα προβλήματα ή ελλείψεις ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια ενώ επικρατεί στασιμότητα στις άμεσες και καθημερινές σας δραστηριότητες. Δεν έχει πρωτάθλημα. Τα λέει το ζώδιο. Τελειώσαμε. Εντάξει, καλημέρα, καλημέρα. Έλα. Καλώς τον. Να περάσει πάλι μέρα έτσι με τα δικαστήρια και τα ποδόσφαιρα. Ποια ποδόσφαιρα εδώ έχουμε τώρα επιστημονική ζωδιακή. Έρευνα δεν βλέπω, έρευνα. Έρχεται έρευνα μετά τις 7. Πλάκα με κάνει, δεν πάτημα. Πλάκα με κάνει, κάνει έρευνα. Έρευνες. Θα σου δώσω τώρα μια έρευνα εδώ με την Μαρία. Μαρία εκεί να βγάλει ένα θέμα, μια έρευνα. Έχει, μα το έχει έτοιμο παιδί. Περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Κατάλληλη στιγμή θα τη δώσω εγώ την πάση στον κενό χώρο. Για να προσθέσω. Τα κάνουμε κεφάλι και δεν μπορούμε να ακούμε. Κάντε βιάσου. Έγινε τσόδο. Θα βγαίνω και στα live να. Ότι θα έρθουν ακροατές και θα ζητάνε έρευνες. Θα βγαίνω. Σταματήστε με τα αθλητικά. Με τα ποδόσφαιρα. Θα βγαίνω και στα live να λέω έρευνες. Και τώρα θα διακόψουμε το τραγούδι, θα σας πω μια έρευνα. Και να κάνει ο άλλος κεφάλι. Δώσε έρευνα, ρε παιδί μου. Δώσε να πούμε για τον ίδιο. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή το λόγο, επειδή κυρίες και κύριοι, είναι πλουραλιστικότατη εκπομπή και σας αναλύει πίσω από τις γραμμές καθιερωμένες, ψάχνει ο κόσμος τώρα εδώ να πάρει τηλέφωνο νομικούς. Τους έχουμε πάρει όλους φυσικούς, νομικούς, φιλόσοφους, δεν ξέρω και εγώ τι, φιλόλογους, οικονομολόγους, προκειμένου λίγο να ξεδιαλύνουμε το τοπίο. Αλλά αστρολόγο ουδείς ποτέ.
χρησιμοποίησε. Τα λέει. Πρώτη πηγή. Πρώτη πηγή. Μα είναι φωτογραφικό για τον ΠΑΟΚ. Είναι όντως φωτογραφικό. Τελείωσε. Δύσκολα τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει γραμμή. Ναι, δεν μου αρέσει αυτό το αναδρομό. Ναι, θα φάει τιμωρία. Αυτό ουσιαστικά μας βγάζει ο αναδρόμος Ερμής. Θα φάει τιμωρία στον πρώτο βαθμό. Βαριά. Βαριά και θα αλλάξει λίγο, θα αναθεωρήσει την προσέγγιση του, ούτως ώστε στο δεύτερο βαθμό να μπορέσει να, να εκπέσει η ποινή της πρωτοδικής απόφασης. Και λίγο θα βελτιωθούν, πάλι θα έχουμε μια μεσοβέζικη εν τούτης. Μέχρι πότε είναι, είπαμε 15 Απριλίου ο ανάδρομος. Ο ανάδρομος, α, είναι τόσο πολύ. Ως 16 Απριλίου είναι. Yeah. Δηλαδή είναι και την εβδομάδα μετά το Πάσχα. Διακίνηση. Δηλαδή πάμε ένα μήνα με ανάδρομο Ερμή. Όλοι είμαστε χατακωμένοι, τελείωσε. Μην κάνετε τίποτα, μόνο λόγο επειδή θα ακούτε. Μανάδρομο Ερμή, ακούω λόγο επειδή. Καταπληκτικό. Τι λέει αυτό, σαλαμάκι, σαλαμάκι. Σαλαμά. Στις Αλεξάνδρες εκεί της Αιγύπτους για το Σάλαχ. 2-31-087-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ. Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και μας λαϊκίζεται. Παρασκευή 23 του μηνού, δεν τα δώσαμε ούτε καν την ατζέντα. Ιερομάρτυρος Νίκονος και τον συναυτό. Μάρτυρος Δομετίου είναι σήμερα. Δεν γιορτάζει κανείς απολύτως, δεν έχουμε κάποιο όνομα να μνημονεύσουμε, αλλά είναι, λέει, Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας σήμερα. Τυχαίο, για ποιο λόγο? Με αυτά τα φαινόμενα. Με αυτά τα φαινόμενα, βεβαίως, βεβαίως. Μετεωρολογικά είναι τα φαινόμενα. Εννοείται. Χρόνια πολλά στο Σάκη τον Αρναούτογλου, εδώ είναι αγαπημένος εκπομπής. Ναι. Και στον Αρνιακό, γιατί όχι, δεν κατάλαβα και τους δύο. Η εθνική μας είναι αυτό το δίπολο, Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ο Σάκης Αρναούτογλου, ο οποίος παρέμεινε στην ΕΡΤΡΙΑ όμως, να τα λέμε και αυτά. Τώρα έχει και ένα καινούριο στάρ. Πού, ποιο? Αλήθεια, δεν παρακολουθώ τον καιρό. Γαλιάνο, κάπως έτσι. Ποιον. Γκαλιάνο. Καλιάνο. Κάπως έτσι. Πού βγαίνει αυτός, πού βγαίνει? Δεν ξέρω πού βγαίνει, αλλά είναι αυτός, ας πούμε, νέος. Νέος. Εννοώ νέος ηλικία. Έρχεται να καλύψει το κενό Σάκη Αρνιακού. Σάκη, ναι. Δηλαδή, ο Αρνιακός είναι, ρε παιδί μου, το πιο έτσι. Μεγαλύτερης ηλικίας, πιο έτσι ευγενής, πιο αριστοκράτης. Ο Σάκης είναι ο πιο έτσι, το δικό μας παιδί. Λαϊκό παιδί εδώ της διπλανής πόρτας. Ναι, ο Μακεδόνας. Και θα βγεις, ας πούμε, στο δρόμο και θα το δεις και θα σου λέει τον καιρό, να πούμε, και έτσι. Και όλες οι άδες που τον λατρεύουν. Λατρεύουνε, σε φάση φαντασίωση γιαγιάς. Τι λέω, έχεις φαντασίωση. Ότι είναι ο εγγονός, ότι είναι ο ανιψιός, ότι είναι ο γνωστής. Και αυτός ξέρει. Θα τη βάλει και το κάδρο. Φαντάζεσαι τώρα. Ο Σάκης, ο Αρναούτογλου στο πασχαλινό τραπέζι. Ναι, νομίζω οι γιαγιάδες σε τελείριο. Τι καιρό θα κάνει αύριο, παιδούδι. Δηλαδή, περιμένουν πώς και πώς. Ναι, να είναι μεγάλο Σάββατο και να λέει. Να είναι τώρα γιαγιά να βγαίνει στο. Η γιαγιά του Σάκη Αρναούτογλου να βγαίνει στο χωριό Βόλτα και να το ξέρουν όλες ότι είναι γονός. Ναι, θα είναι η Βασιλομήτωρ. Βασιλομετεωρολογήτωρ. Θα βγαίνει και θα είναι έτσι. Come on, bitches. I know. I have the power. Κανονικά, εντάξει, μεγάλο προσόντο. Και αυτός ο τρίτος τώρα, δηλαδή, τι είναι? Είναι ένας. Αυτός είναι ένας. Δεν τον έχω δει, παιδί. Έχει πάρει το μάτι πολύ. Πώς τον είπες να τον γκουγκλάρω? Γιάννος, κάπως, ο οποίος είναι ωραίος. Τη υπόθεση τώρα. Μάλιστα. Κατάλαβες. Δεν είχαμε ωραίο μετρολόγο. Μέχρι τώρα είχαμε μόνο. Συγγνώμη, Σάκη. Αλλά έλα τώρα και εσύ. Μετρολόγο. Γιατί ο Αρνιακός δεν είναι έτσι ο κύριος αυτό. Μπορεί... Ναι, άλλη κατηγορία. Μπορεί... Άλλο. Ντάντι ίσκιος. Μπορεί να δεν ξέρει τι γίνεται. Καλημέρα στην Γραβούλα. Καλημέρα. Καλώς το καλλινό τραπέζι, ο Αρνιακός ταιριάζει. Γιατί. Δεν το πιάσα. Εντάξει, συγγνώμη, έπρεπε. Λοιπόν, όπως τον είπαμε, ο Γκαλιάνος, ναι. Γκαλιάνος, είναι, κάπως έχει, έτσι. Ναι, έχει εκλεγεί και βουλευτής. Ναι, αλήθεια. Αυτός, με το κέντρο, ναι, με το, δηλαδή, με το Λεβέντη. Από εκεί κρίνεται. Αλλά σταμάτησε, από εκεί κρίνει. Στην ΕΡΤ είναι. Όχι, δεν είναι στην ΕΡΤ. Α, όχι, το βλέπω. Στο κανάλι του Σαββίδη. Α, έλα ρε Ιβάν. Πήρε την καλή μεταγραφή ο Ιβάν. Αλλά παραιτήθηκε από βουλευτής. Και βγαίνει σχεδόν με στυλ Βερίκιου. Περπατώντας, μόνο φεύγοντας που δεν σηκώνει το χέρι. Αφωνάζει. Το δηλαδή, τι λέει, δίνει μόνο τον καιρό εκεί στα παράλια της Μικράς Ασίας και την ΑΟΣ. Τέτοιο τι λέει. Όχι, εντάξει, δεν είναι και αυτό το στυλ Αγγελόπουλου που κάνει ο Αρναούτογλου, που λέει τον καιρό. Δηλαδή, ξεκινά, πα μια βόλτα, γυρνά στο βράδυ. Ναι, αλλά ο Αρναούτογλου. Τον Αρναούτογλου τον λατρεύουν γιατί είναι πολύ καιρό. Λέει πολύ σε σημείο καιρό. Που έχει χαθεί, έτσι. Χάνονται. Ξεχάσει ποιο είναι το μέρο που λέει. Υπεραναλυτικά. Μπάμπη, για την Αλεξάνδρεια, πριν που είπες για τον Πάρο, ναι, ναι.
έχει ένα φάρο. Άμα πας πάνω από 50 χιλιόμετρα την έχουν στημένη εκεί και ανάβει κατευθείαν ο φάρος. Είναι ο γνωστός φάρος της Αλεξάνδρειας. Έτσι έγινε. Τα λέμε. Φιλιά, τσαό. Α, ξέρει και αυτό μια προσέγγιση. Μα τα παλιά τα χρόνια είχανε. Εμείς μεγαλώσαμε στα 90s και τα θυμούνται περισσότεροι και ήταν ένας λόγος για να ασχοληθούμε με τον καιρό, τα αγόρια. Θυμάσαι, ήταν στεμένοι στον Καλυστίον, στα ρελάς και τέτοιες. Ναι, και τώρα έχουμε περάσει στην ανδροκρατούμενη εκδοχή του καιρού. Ναι, γιατί οι γυναίκες βλέπουν καιρό. Ναι, αλλά εμείς παλιά έτσι διώχνετε τον κόσμο από τα γήπεδα. Διώχνετε τον κόσμο από την Έμι, από τους χάρτες. Είχε πάρα πολλές. Είδαν ότι δεν είχε ψωμί. Δεν είχε ψωμί, λες. Οπότε. Μήπως είχαν αυτές ψωμάκια. Η γυναίκα ασχολείται με τον καιρό. Γιατί? Θα πλώσεις. Θα πλύνεις τα χαλιά σου. Εμείς δεν πλένουμε, δηλαδή. Τι θα βάλεις, τι θα βγάλεις, το μαλλί θα πας κομμωτήριο. Το ποτάκι, άμα πρέπει να βάλεις αυτό. Δηλαδή τώρα υπάρχει μια βιομηχανία πίσω από την. Γυναικεία. Τι μας κρύβουν. Πώς καταλαβαίνετε, η εκπομπή είναι low budget και δεν έχω τα ηχητικά να τα βάλω. Τα κάνω από μόνος μου όμως. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα του λόγου επειδή εδώ στο Λίμπερο 107,4 επιστρέφουμε με έρευνες, κυρίες και κύριοι. Επιτέλους. Επιτέλους, μόνο έρευνες. Αφήστε τα αθλητικά, σήμερα είναι Παρασκευούλα. Συγγνώμη στη γραμμούλα, θα σας πάρουμε. Άμα τη επιστροφή, μείνετε συντονισμένοι. Είναι η πρωινή μας αναστεναγμή, κυρίες και κύριοι. Αμάν, αμάν, γιατί ξυπνάμε. Γιατί ξυπνάμε, αλλά και τι κάνουμε στους δρόμους της πόλης. Θα ενημερωθούμε ευθύς αμέσως, συνδεόμενοι με την Taxway. Καλημέρα σας, μας ακούτε? Καλημέρα, Taxway 18300, αστική χρέωση. Σταθμός να ενημερώσετε κίνηση 9 Εγνατία, Κωνσταντίνου Καραμαλή. 85. Καλημέρα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Πολύ καλή κίνηση και στα δύο ρεύματα κέντρο. Ευχαριστούμε. Ένα σταθμό στην κίνηση για Βασιλής Σόλγας. 107. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έχει αυτοκίνητα κέντρο, αλλά προς το παρόν η κίνηση είναι ομαλή. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για το κέντρο της Ημισκή. Ένα σταθμό. Ένα σταθμό για το κέντρο της Ημισκή. 678. Κέντρο, καλημέρα. Χωρίς προβλήματα μέχρι στιγμής στην Ημισκή. Σταθμός για το κέντρο Εγνατία και Βαρδάρη Μοναστηρίου. 1001. Καλημέρα για το Εγνατία και Λαγκαδά, ένα πρόβλημα. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Ένα σταθμός για το κέντρο Εγνατία. 260. Ελάχιστη κίνηση στην Εγνατία κέντρο και στα δυο μέτωπα. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιος σταθμός για το περιφερειακό. 155. Καλημέρα και το γαμμένα. 500 και στα δυο μέτωπα είναι καλός. Αυτά από να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ήταν η ενημέρωση που έχουμε καθημερινή εδώ από την Taxway. Καλά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, δεν αντιμετωπίζουμε κανένα προβληματάκι. Παρόλο το ότι έχουμε τις βροχές, έχουμε τους υγρούς δρόμους, καταλαβαίνετε ότι κάθε φορά στη Θεσσαλονίκη προξενούνται προβλήματα. Άστατος ο καιρός με βροχές κατά περιόδους. Αναμένεται στη Θεσσαλονίκη με εντονότερα φαινόμενα και λέω και εγώ τον καιρό τώρα για να αισθανθώ ένας από αυτούς. Δεν θα μπορούσα να, δεν θα μπορούσα να λάβω κι εγώ ένα πρόγραμμα. Είναι όνειρό μου από τον καιρό στην τηλεόραση. Yes. Δεν το λέω ωραία. Yes. Δες, άστατος ο καιρός με βροχές κατά περιόδους αναμένεται στη Θεσσαλονίκη με εντονότερα φαινόμενα κατά τις απογευματινές ώρες. Οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές κυρίως διευθύνσεις σχεδόν μέτρη έως μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 5 έως και 14 βαθμούς. Πολύ ωραίο το λες, Batman, αλλά λίγο αισθαντικά. Είναι ο ερωτικός καιρός. Έχει κρύο και μπορούμε να καταλαβαίνεις. Αυτός δεν είναι ο σκοπός του Σαββατοκυριάκου, να έρθει ο κόσμος. Τι, να έρθει ο κόσμος πιο κοντά, παιδί μου. Όχι, εντάξει, βαρέθηκα. Τι, να... σου είπα. Να... πολύ τσιρτσιρ. Φτάνει. Να έρχεται κοντά, μα με τη βροχή βρίσκεις πλεονεκτήματα. Λες τώρα πού να βγαίνουμε, έλα το σπίτι να δούμε τον καιρό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλή σου μέρα, Πάπη. Καλώς το να, καλώς το να. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Τώρα, όπως θα λες, ποιος αρνιακός και ποιος αρναούτος. Θυμάσαι το Σταρ που έβαζε την πετρούλα και μας έλεγε τον καιρό. Αυτό θυμάται. Ναι, όλα τα καφενεία, όλα τα καφενεία 7 η ώρα ήταν φίσκα. Ήταν όχι σε 9, ήταν μετά στην πετρούλα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ήτανε το κάτι άλλο. Ναι, ναι, ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Την ξέχασα και είναι ντροπή μου. Ντροπή μου. Ναι, ναι. Άρα εντάξει, γι' αυτό λέω, είμαστε εμείς
Για να σε θυμίσουν. Και καλά κάνει και δίνει το ρεπορτάζ και το στίγμα. Εννοείται. Είχε μεγαλύτερη κρωματικότητα από το να δει Φερρυππίν Πάο Κάρι, Πάο Ολυμπιακό και τέτοια. Η Πετρούλα ήταν το κανάλι. Εδώ γυρνούσαν, άμα είχε μάτ, γυρνούσαν το κανάλι για να δουν στα καφενεία την Πετρούλα τι θα πει και μετά ξαναβάζαν το παιχνίδι. Κανονικότατα. Τι λέει, πώς είμαστε. Καλά, τώρα πάω για ξεκούραση. Έτσι, έτσι. Μας αρέσεις. Και Σαββατοκύριακο δουλεύω. Θα πάμε γήπεδο. Όχι, γιατί είναι Σαββάτο στην Αλεξάνδρεια. Πάνω πλούσιες για Αλεξάνδρεια. Αλεξάνδρεια Ρακλής. Εντάξει, είμαστε τόσο επίκαιροι. Να είσαι καλά, καλή ξεκούραση. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα, παιδιά. Καλώς το να, καλώς το να. Θέλω να πάρεις αυτό το ύφος που είχες πριν, ναι, και να μας πεις την βαθμολογία της Super League. Τη βαθμολογία της Super League. Δεν την ξέρει κανένας τη βαθμολογία της Super League. Κάτι, όπως δεν ξέρω αν έχεις μια φωτογραφία, όπως είναι ο Αρναούτολου και λέει και η βαθμολογία του ΠΑΟΚ κυμαίνεται από τους 40. Α, ναι, ναι, ναι. Ναι. το είχα διαβάσει, το είχα διαβάσει αυτό την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, καταπληκτικό, καταπληκτικό. Αυτή την ημέρα, κάτσα, άμα τη βρω την φωτογραφία, θα κάνω και την ανάλογη ανάγνωση. Όντως, όντως, το είχα ξεχάσει. Τι κάνετε, παιδιά, είμαστε πάρα παιδιά πολύ καλά, εσύ. Καλά, να ξεκινήσαμε, σιγά αργήσαμε σήμερα, δεν πειράζει. Σιγά, εντάξει, Παρασκευή είναι. Παρασκευή είναι. Έχει πολύ ομίχλη στον δρόμο, προσέχει ο κόσμος. Έχει ομίχλη, σε ποιο σημείο είσαι? Τώρα εδώ που είμαι, στο 45 χιλιόμετρο, μπορείς να καταλάβεις. Στα Σέρας, ρε, στα Σέρας, ναι. Έρχομαι από Σέρες, ναι, δεν το ξέρεις εσύ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, σνομπάρει τα Σέρας γι' αυτό. Δεν σνομπάρω. Άσε τώρα. Όχι, ναι, καλά. Γιατί, από πότε? Να τη διώξει από την εκπομπή. Ψέματα λέει, δεν σνομπάρω. Έχω έρθει μια δύο φορές. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Επίσης, καλή δουλίτσα, καλή δουλίτσα. Ναι, έπαιζε ένα καταπληκτικό μέμε με τον Σάκερ να το να λέει τον καιρό και να λέει για σήμερα. Η βαθμολογία της ΑΕΚ θα κοιμανθεί από 51 έως 57 βαθμούς, του ΠΑΟΚ από 49 έως 55 και του Ολυμπιακού από 47 έως 53. Γιατί όλα αυτά είναι λίγο ίξ αφίξης το πώς θα έχουμε την στόχευση των ομάδων. Ξέρεις τι παρατήρησα. Τι παρατήρησες? Ότι αυτοί οι δύο βασικοί εθνικοί μετρολόγοι μας, ναι, 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 τα ονόματά τους αρχίζουν από την ίδια συλλαγή. Τι εννοείς? Αρνιακός, ναι. Αρναούτο. Αρνιακαλιάνος πρέπει να γίνεται κάτι. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Ω, αγόρι μου, παιχταρά μου. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Λείπω, δεν είμαι. Πού είσαι? Ούτε Θεσσαλονίκη ούτε Αθήνα. Και πού είσαι? Χανιά. Πήγε στη σκόνη. Ας το καλό. Πήγε στη σκόνη. Ναι, τι κάνεις? Τι κάνεις? Θα χαθείς με τη σκόνη. Δεν χάνομαι. Και ποια είναι σήμερα μαζί σου? Η Μαρία είναι. Μαρία? Ναι. Ερωτά μου αδιάτρεψε. Και καημό μου μεγάλη. Κεραυνοβόλος, φαντάζομαι, έρωτας. Ποιους έχεις εκεί? Ποιους έχεις εκεί? Παρέακου. Μόνος μου είμαι. Ποιοι γελάνε από μέσα? Κόσμο έχει. Ναι, ποιος? Γυναίκες ακούω, γυναίκες ακούω. Ναι, παντού έχει τέτοιο πράγμα που λες. Τέτοιο πράγμα που λες, έλειπα, τώρα Χανιά πήγα. Θέλω να πάω λίγο τη Μητρόπολη να συναντήσω κάποιον άμα μπορώ να μιλήσω μαζί του. Στη Μητρόπολη Χανιών. Εκεί δεν έχει γυναίκες. Δεν έχει, ποιος σου είπε δεν έχει γυναίκες? Τι ξέρεις? Ξέρεις κάτι παραπάνω από όσα ξέρουμε εμείς? Εγώ ξέρω τα πάντα. Μάλιστα. Τι κάνει? Τα κομμάτια. Ποια μιλάει πίσω, τι λέει? Τι λέω, μωρέ, δεν ακούω, εγώ κοιτάω τη δουλειά μου. Κοίτα έτσι. Κοιτάμε το κάθε τηλέφωνο ξεχωριστά. Μήπως παίρνουν και άλλοι σε άλλα ραδιόφωνα. Μαρία. Ναι. Εδώ τα μαγιά τρεψε και καημό μου μεγάλε. Να, αυτό το χαλί θέλω πάντα. Ιστορία μου όμορφη. Αυτό το χαλί. Μαρία, θες να σε παντρευτώ? Στα Χανιά. Θα πρέπει να έρθω στα Χανιά. Εσύ πού είναι η βάση σου? Τα έξοδα, Μαρία. Ναι, τα έξοδα. Τα έξοδα δικά σου να είναι. Δικά μου ή η Μητρόπολη? Όχι, της Νύφης. Η Μητρόπολη θα αναλάβει. Της Νύφης, της Νύφης θα είναι. Γεια σου, Πάφη μου. Γεια σου, γεια σου. Να τα και τα τυχερά σου. Γεια σου, καλώς τα τυχερά σου. Δεύτερη ώρα του λόγου επειδή 7 και 14 πρώτα λεπτά. Με τις σημαίες Ψωμιάδη, σημαίες ομάδων και κρατών, Λάβαρα Πανό, ψηφιακές εκτυπώσεις επανή.
Λογότυπα επιχειρήσεων, banner street flags και beach flags. Στη Βασιλέως Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0-532-0000. 231-0-287 και 3 οκτάρια. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί συνδιαλεγόμαστε. Γιατί τόση ερημιά? Μας πλάκωσαν οι σκόνες. Εμείς τουλάχιστον δεν κινδυνεύουμε, αλλά εκεί με τον Παφούλια την άκουσα από τη σκόνη. Ήταν αρκετά ευδιάδοτος και με γυναίκες και με κορίτσια. Μια χαρά, έκανε την τύχη του. Και στα Χανιά. Ναι, καλά. Βέβαια στην Μητρόπολη θα πρέπει λίγο να προσέχει και στις Μητροπόλεις που πηγαίνει ο Παφούλιας. Μην έχουμε και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω αν διαβάζεις τον τελευταίο καιρό εσπρέσο, Μαρία μου. Δεν έχεις δει τι έχει γίνει με τον Μητροπολίτη και την Αφροδίτη. Μια Αφροδίτη. Η Αφροδίτη, μία τρανσέξουαλ, η οποία είχε σχέσεις με έναν Μητροπολίτη, μας γράφει εσπρέσο. Έψαχνα. Αυτό. Ναι, έψαχνα, λέει, να βρω το Θεό, αλλά με βρήκε ο Μητροπολίτης. Έβγαλα λεφτά από τον στόλο. Γράφει η Εσπρέσο, η προχθεσινή. Ποιο στόλο? Ναι, τον έκτο, τον έβδομο, δεν ξέρω. Οποιοδήποτε. Ο Μητροπολίτης και το Μητροπουλίτης. Συγγνώμη. Εντάξει, τι να κάνω, μου ήρθε τώρα, το έβγαλα από μέσα μου. Ναι, ναι, είναι το θέμα των ημερών που απασχολεί, σκάνδαλο μεγατόνων. Αυτό, αλλά βέβαια για μας ο έρωτας δεν κοιτά. Δεν έχει περιορισμούς. Δεν κοιτά φύλλα. Δεν κοιτά φύλλα σε καμία περίπτωση. Δεν κοιτά επαγγέλματα. Τίποτα, 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 τίποτα. Εννοείται, εννοείται. Οτιδήποτε μπορεί να. Είναι δηλαδή σαν την περίπτωση του εισαγγελέα. Του εισαγγελέα, ναι, ναι, του εισαγγελέα με την Τζέννη. Με την Τζέννη. Κριτικιά και η Τζέννη, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Θα πούμε αυτά από την Σιτή, από την Ιερά Πέτρα, από κάπου. Θέλω να δω καμιά φώτο. Τη Αφροδίτη. Α. Δεν έχεις δει Αφροδίτη. Έπρεπε να συνημερώσω κι εγώ τώρα. Yeah. Σε πιάσα εξαπίνηση είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν το είχα σκοπό να το συζητήσουμε σήμερα. Αλλά να, ο φίλος μας ο Πάφη μας θύμισε τα της Μητρόπολης. Τα της Μητρόπολης και τα γιασμένα αυτά πράγματα. Άμε τι άλλο. Και θα το κρατήσουμε, θα το κρατήσουμε. Παρασκευούλα σήμερα είναι και είπαμε ότι το θέμα μας θα είναι το πώς θα έρθει ο κόσμος πιο κοντά κάθε Παρασκευή. Και αυτό είναι ο σκοπός του λόγου επειδή και τη Μπάμπη Μπατμανίδη Κόμπανη. Και λέμε τώρα ότι έτσι με τις βροχές, με αυτό μπορεί να πει σε μια κοπέλα έλα από το σπίτι μου τώρα που να βγαίνουμε έξω να ανασπώνουμε, έχει και σκόνες και βροχές, να ανασπώνουμε τα ποτάκια, τα πάνη είναι αυτά, έλα από το σπίτι. Τίποτα δεν θα είναι όμως τόσο αθώο όσο θα φαίνεται. Σου λέει έρχομαι, δεν θα είναι ίδιο σε καμία των περιπτώσεων, διότι φίλε οικοδεσπότη, να ξέρεις ότι κάθε φορά που φωνάζεις μια κοπέλα στο σπίτι σου, περνάς από σκληρή δοκιμασία, από ιερά εξέταση. Ένα σκάνερ με το που μπαίνει μέσα κοιτάει τα πάντα και όλα αυτά καθορίζουν την προσωπικότητα στον χώρο σου και το μέλλον σου όσον αφορά το επίπεδο αυτής της σχέσεως. Ομιλώ σωστά, Μαρία? Πάρα πολύ σωστά. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό δηλαδή? Εντάξει. Και εντάξει. Γιατί, κοίταξε, όταν σε καλεί κάποιος στο σπίτι, ναι, εννοείται ότι είναι ένα πολύ βασικό βήμα. Ναι. Στη σχέση. Όταν θα πας εσύ. Ναι, όταν θα πας. Εγώ παρακαλώ, ποιο θέλω. Γιατί όμως πρέπει να περνάμε από όλη αυτή την δοκιμασία. Είναι η... Εντάξει, εσύ δεν φαίνεται από το σπίτι, δεν μπορείς να καταλάβεις πράγματα. Καταλαβαίνεις πράγματα. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις δηλαδή τι. Μπορεί να πέτυχε σε μια στιγμή εγκαταστασία, βρε. Καταλαβαίνεις αν είναι στιγμή ή αν είναι μόνιμη η εγκαταστασία. Το καταλαβαίνεις αυτό. Κάνεις έτσι που πας δοκιμάζεις με τις. Επίσης, μπορείς να καταλάβεις από στοιχεία ποια είναι η σχέση του με τη μητέρα του. Πάμε τώρα στα φροηδικά δηλαδή. Πώς το καταλαβαίνεις αυτό δηλαδή. Κοίταξε, αν δεις τώρα στο σπίτι. Να είναι πάρα πολύ συμμαζεμένο, έτσι, γυναικεία συμμαζεμένο, ναι. Να δεις κανένα σεμεδάκι, ναι. Να δεις καμιά δαντελίτσα, να δεις hipster. Κανένα... Δεν μου αρέσει το βιντάζε. Γενικώς σου φαίνεται το άγγιγμα της μητρός. Το άγγιγμα της μητρός. Το αμάρτημα της μητρός, εν προκειμένου. Φαίνεται. Άρα προτείνουμε εδώ στους φίλους ακροατές. Κανένα χαλί έτσι, ξέρεις, από αυτά που βάζουν οι μαμάδες. Κμοκέτα. Άρα προτείνουμε στους φίλους ακροατές, τους οποίους συμμαζεύει το σπίτι η μητέρα τους, όταν είναι να καλέσουν μια κοπέλα, κάντε το και λίγο ακατάστατο. Ναι, και εγώ αυτό θα έλεγα. Εγώ είμαι υπέρ του στυλ επιμελώς ατιμέλητο. Μάλιστα, πετάξτε κανένα σοβαράκο φανέλα εκεί σε. Δηλαδή καθαρό μεν. Αλλά εντάξει, λίγη μια καταστασία, λίγο μια
Αντρίλα, δεν ανδρίλα. Πειράζει. Αφήστε λίγο τεστοστερόνη. Ναι, μην το πλακώνετε στη χλωρίνη. Αν καθαριότητα, ναι. Όχι, εντάξει, μπάνιο πλακώστε στη χλωρίνη. Η τουαλέτα να είναι καθαρή. Η τουαλέτα εννοείται. Σηκώνουμε και το καπάκι να δούμε. Το πουρί από κάτω. Και γενικώς βλέπεις, μπορείς να καταλάβεις πολλά, Batman. Oh, man, αυτά δεν τα ήξερα, αρέσει. Αρχίζει και μου θυμίζει ότι κάθε φορά που έρχεται μια γυναίκα στο σπίτι είναι σαν εκείνη την εκπομπή που είχε ο Σκάι με τις θιές στην Αγγλία που πηγαίνανε στα σπίτια και ήταν μέσα στην πίχλα και στη βρόμπα και σηκώνουν αυτά και τέτοια. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία προσέχει η γυναίκα ιδιαιτέρως σε ένα σπίτι και σένα μπορεί να μην σου περνάνε από το μυαλό. Ανοίξτε τα μάτια σας, βρε. Και για να μην, γιατί λέει εδώ, τα λένε και οι έρευνες εδώ, τα λένε και οι επιστήμονες, το σπίτι ενός άνδρα αντανακλά τις καλύτερες και πιο γοητευτικές πτυχές της προσωπικότητός του. Πρέπει, λέει, να αποπνέει γούστο και σαφή χαρακτήρα. Ωχ, Παναγία και Χριστέ. Ποιος άνδρας έχει γούστο τη σήμερα ημέρα. Δηλαδή βγάζουμε, κατεβάζουμε τα κασκόλ των ομάδων, αυτό πω, τώρα πω, που. Εδώ τώρα σε θέλω. Τώρα. Έχω αφήσεις, έχω κασκόλ, έχω μπλούζες. Έχω ξενέρωση. Oh, που δεν είχε. Που είχε. Φύγε από την εκπομπή. Γιατί, παιδί μου, ο άλλος είχε μπλούζα, ξέρω εγώ. Εντάξει, βέβαια, όχι ότι στάθηκε εμπόδιο. Ποια ομάδα. Ποια ομάδα. Λευκαλτό. Κατέβασα αργανάρα. Το κατέβασα, ξέρω, πήγε γραμμά στον τοίχο. Και μετά που είναι τα πανιά και τέτοια. Επίσης, σημαία έχω δει, έτσι. Τι σημαία. Οπαδική. Οπαδική. Εντάξει. Γιατί. How old are you. Σιγά, παιδί. Και την κατέβασε και τη σημαία. Όχι, αλλά λίγο ήμουν σε φάση ξυνήλα. Μήπως επειδή δεν ταυτιζότανε με τις οπαδικές σου προτιμήσεις. Άμα ήταν του Άρεος, δεν θα αισθανόσουν μια κοιότητα. Και στο Χάρι Λόπες με λαγόρα, ρε. Εντάξει. Εντάξει. Τι. Είναι και λίγο ηλικιακό το θέμα. Δηλαδή από μια ηλικία και μετά. Είναι εκτός θέματος τώρα η διακόσμηση βάση ομάδας. Είναι σε αθλητικό ραδιόφωνο και είμαστε όλοι εδώ. Διακόσμηση λέμε. Δεν λέμε. Αγαπάς την ομάδα σου, δεν τη βλέπεις. Δηλαδή τι είναι, να έχω. Να μπει στο σπίτι του άλλου και να έχει. Στο σαλόνι του να έχει οπαδικά. Και τι να έχει δηλαδή. Εμένα μου θυμίζει η φάση εφηβικό δωμάτιο. Ναι. Ξέρει τότε που. Οκ, okay, τότε νορμάλ. Σε μεδάκι δεν θέλει. Σε κασκολάκι δεν θέλει. Τι θέλει να έχει το σπίτι του άλλου όταν θα πα να το επισκεφτεί δηλαδή. Για δώσε εδώ. Εντάξει, ξέρω. Τι, εντάξει, ξέρω εγώ. Να μα πει τώρα. Όχι, κυρία μου, θα μιλήσει. Το ένα δεν σε αρέσει, το άλλο σε βγάλει. Θα πει τι θέλει. Εσύ έχει. Κασκόλ. Ναι. Δεν έχω. Έχεις οπαδικά, έτσι. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Μπιπλό. Δεν έχω. Εγώ είμαι ουδέτερος ούτως ή άλλως. Τι να βάλω. Γι' αυτό έχω και λευκούς τίτλους. Βιβλία έχεις. Βιβλία έχω. Επίσης το βιβλίο είναι πολύ. Παίζει, Γι' αυτό, παιδί μου, αγοράζω βιβλία για να τα βάζω εκεί διακόσμηση. Ξέρω εγώ ότι. Ψάρει το βιβλίο ακόμα. Μα πού είμαστε, είμαστε στο 2018 πλέον. Ναι, ακόμα συγκινεί ότι διαβάζοντας βιβλία. Ναι, κάτι δηλαδή, δείχνει και κάτι το βιβλίο. Δείχνει, κάτι δείχνει, ναι. Ωραία, εντάξει, μπορούμε να νοικιάζουμε βιβλία, να ξέρεις να πάρει τηλέφωνο άλλους. Έλα, έλα, έχω αλλά να. Περιμένω μια. Ναι, ναι, περιμένω ένα γουρουτσάκι να πούμε σήμερα στο σπίτι. Μπορείς να με δανείσεις καμιά 5-6 βιβλία. Να τα βάλω εκεί. Ατάκτο σειρημένα. Ναι, ναι. Και σελίδοδείκτες. Σελίδοδείκτες. Κρυφό ότι η εικόνα λέει ενός καθαρού σπιτιού θα την οδηγήσει αυτόματα στην σκέψη ότι και μόνος σου δεν τα καταφέρνεις άσχημα. Αρκεί βέβαια να μην το παρακάνεις για να της κάνεις εντύπωση. Είδες, να μην το παρακάνεις. Να μην έχεις ξέρεις, να μπει άλλη και τη λέει μη κάθεσαι εδώ. Έχω στρώσει. Θα κάθεις τα καλύματα, να τη βάλεις παντόφλες. Καταρχήν, τι κάνουμε ας πούμε στο σπίτι. Επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας. Ναι. Βάζουμε την άλλη να βγάλει τα παπούτσια. Αν εσύ δεν φοράς παπούτσια στο σπίτι. Όχι με το καλημέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλά παπούτσια! Ναι, όχι, εντάξει. Γιατί παιδί μου, καυτή μου, ωραία, με φέρνει όλη τη βρώμα απ' έξω. Θα το καταλάβεις. Εσύ θα δεις, ρε παιδί μου, ότι ο άλλος τα έχει τα παπούτσια του στην άκρη. Αλλά γενικά τους καλεσμένους δεν πρέπει να τους. Δεν πρέπει να τους βγάζουμε παπούτσια. Αναγκάζουμε να τα βγάλουμε. Και μα πατήσει τίποτα. Τι αν θέλουμε, ωραία, με το φρώμο παπούτσο σου εκεί μέσα στις κόνες και στις τέτοιες μέρες στο σπίτι. Και αν η άλλη έχει τρεφιά κάλτσα. Αυτό το προσέχουμε, ρε εσύ. Όταν είναι. Φοράμε την καλύτερη μας κάλτσα. Είναι αφόρμητη η πρόσκληση. Και με τρίπια κάλτσα. Καλά μα Παρασκευή, Σάββατο βάζουμε το καλό μας. Εγώ βάζω τρίπιες κάλτσες. Είναι ρεαλιστικό το σενάριο τώρα. Δεν τον. Εν πάση περιπτώσει, τον καλεσμένο δεν πρέπει να τον αναγκάσεις να τα βγάλει. Μα αυτό είναι ο σκοπός μας. Αυτό είναι ο σκοπός μας. Καλημέρα στην γραμμούλα. Μπάμπη, πού έχεις μπλέξει. Τι. Δηλαδή θα τη γυναίκα και θα της πεις κανονικά, δηλαδή τι να έχει η βόβα. Με κανένα μεγαλότσα θα έρθει, τι είναι. Σωστό με κανένα πετατζή. Ναι. Κάτσε και δηλαδή, εσύ. Θα έρθει άλλη με τη βόβα. Τα παπούτσια σου και πέρασε παντελή. Καθίστε ρε. Για πες μας, Μπάτμαν, αν φοράει βόβα. Καθίστε ρε, παιδιά. Αυτό εντάξει, αυτό είναι. Θα της πεις, βγάλε τα βραμμαπάπουτσά σου, μου λερώνεις το χαλί.
Κατευθείαν περάσαμε ότι σίγουρα θα έχει γόβα η άλλη δηλαδή. Ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Okay. Για το άλλο υπάρχει λύση. Άμα φοράει εγώ την πω πόσα θέλεις. Υπάρχουν βιβλία ντεκόρε. Ναι. Ναι, το γνωστό. Είναι άδεια. Μπορεί να πάρει μπάμπι. Το εξώφυλλο. Μάλιστα, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Θα το υιοθετήσουμε. Να είσαι καλά. Κατευθείαν γόβα, εντάξει. Παιδιά, κατευθείαν περάσουμε στην φαντασίωση. Σωστό. Εγώ δεν το σκέφτηκα για να σε αποστομώσω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Μπαμπή. Παρακαλώ. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω. Ξέρετε ποιο είναι το φετίχ, τι πρέπει να υπάρχει σε ένα σπίτι μοντέρνο. Τι πρέπει να υπάρχει σε ένα σπίτι μοντέρνο. Πρέπει να υπάρχει στο σαλόνι καναπές ανάλογος με τη διακόσμηση στην υπόλοιπη. Mm-hmm. Βολικός για ξάπλα, για χαλάρωση. Ναι. Και να είναι και μοδάτος, να μην είναι ασμοπαλιγέ. Ο καναπές, καναπές μοδάτος, σε τι χρώματα, ρουστίκ, δεν ξέρω τι κάτι είναι. Είναι. Όχι, δεν είναι χρώμα. Δεν είναι χρώμα, το ξύλο. Είναι το χρώμα μπορεί να είναι σκούρο, ένα δερμάτινο ή άσπρο. Casting couch δηλαδή. Ναι. Και πάλι σε αυτό να πήγε κάτι. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε. Χρόνο... Κάτσε λίγο, πάνω, περίμενε. Πολύ χρήσιμο, ναι. Κάπου δύο χρόνια μοριλά, και ναι. Να το επισκεφτώ. Ναι. Είχε δύο καναπέδες έξω στο ψυχή που περίμενε η ασθενή. Και κρεμόταν από κάτω στο κάτω μέρος του καναπέ, το αγαζί από τον καναπέ και το μέσα από το καναπέ. Ναι. Λέω, είναι δυνατόν και αυτό δεν είναι αυτό. Λέω, ο καναπές παίζει σημαντικό ρόλο. Καλά, ξέρω τον κουραστό. Στον Οριλά. Παιδί μου, στον Οριλάδο και στον Οπαδό παίζει ο καναπές σημαντικό ρόλο. Άμα δεν έχει καναπέ να απολαμβάνει τα παιχνίδια. Να έχουν ωραία σπίτι, να διαλέγουν καλούς καναπέδες. Επί του καναπέως. Και να συναντήσουν εύκολα με τα υπόλοιπα. Έτσι, έτσι. Έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος αγανακτεί με τα λεγόμενα της Μαρίας και λέει εφηβικό δωμάτιο δεν θέλουν. Εφηβική λιμπιντό όμως. Άσε βρε τώρα, σωστά, βρε. Εκεί να είσαι αιώνιος έφηβος. Αλλά στα άλλα να είσαι και όριμος και τέτοια και. Αχ, Παναγιά μου. Αγανακτή και ο φίλος μας ο. Ο Ιωνάσης, παιδί μου, εδώ τώρα θα τους κάνεις όλους. Τι θέλει να έχουμε, μωρέ. Πίνακες του Φασιανού. Άντε, καλημέρες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Συμπέρασμα, Μπάμπη. Παρακαλώ. Δεν την καλεί στο σπίτι σου τελείως. Πάγαμε κάνετε ρε παιδιά. Εμείς από ό,τι έχω ακούσει βέβαια δεν ξέρω. Ναι, γιατί ναι, ναι, ποτέ ναι. Δεν ξέρω ποιος μας ακούει. Έτσι ακριβώς. Εμείς δεν προλαβαίναμε να πάμε σπίτι. Ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε στον δρόμο. Δεν είχαμε και σπίτια τότε έτσι. Τα παλιά τα χρόνια. Καλό. Πέτρινα χρόνια. Ναι, πέτρινα σπίτια τώρα, πέτρινα χρόνια τότε. Καλή ιδέα αυτή. Οι σχέσεις μας πήγαιναν μια χαρά. Ούτε ο καναπές, ούτε το ρουστίκ, ούτε το κουστίκ που λέγεται το άλλο. Ναι, τώρα που μπήκαν όλες αυτές οι εκπομπές με διακόσμηση, με φαγητά, με το έτσι, με το αλλιώς, έχουν καταστρέψει τα πάντα. Έχουν καταστρέψει. Παλιά βλέπα μια αθλητική Κυριακή, τώρα πρέπει να δούμε τον άλλον πώς το λένε που κάνει τα σπίτια, να μας πει τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι, εκεί μας καταντήσανε. Να σε καλά. Δεν ασχολούμαστε με τις γυναίκες και τελείωσε το πράγμα. Πάω. Ναι, τίποτα. Να πάω κασκόλ και ας μη ποτέ. Γι' αυτό βγήκε. Έγινε, τσάω, τσάω. Ας περιμένουν οι γυναίκες. Έτσι ακριβώς, έτσι. Το κυριότερο, το κυριότερο. Και επίσης και στο φαγητό, ρε εσύ. Πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Ο άλλος όταν σε καλούσε και σου έκανε μακαρόνια με κιμά. Ναι, ναι, ναι. Έλεγες, wow. Ενώ τώρα. Ναι, όχι. Εντάξει. Αν δεν έχει πουρέ περουβιανής πατάτας. Περουβιανής πατάτας και σοταρισμένο με δάκρυα ασφόδελο, ας πούμε, από κάτω. Γαρνισμένο. Φύγε, φύγε εδώ. Η μάνα σου το έκανε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ποιος μας ακούει από το ίντερνετ. Κλείς το ίντερνετ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αράω είμαι, ρε. Σ' ακούμε. Ήθελα να ρωτήσω, αυτό τώρα που είπες προ λίγο, η κοπέρα που θα έρθει μέσα στο σπίτι, άμα την καλέσει να έρθει, ναι. Θα κοιτάξει αν είναι το σπίτι ταιριασμένο, αν έχει κουζίνα, αν έχει καμπινέτες, αν έχει ξέρω τι διάλογο. Θα τα αγοράσει το σπίτι αυτή. Σωστό. Σωστό και αυτό. Μας κάτσε ρε παιδιά. Πες τα. Να τα αγοράσει το σπίτι. Άντε γεια. Τέλειο. Θεός αράω. Τα είπε όλα. Τα είπε όλα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα ρε Παπίλο. Έλα έλα. Πάω κασκόλ καιρό και δρόλε. Έτσι τέλος. Θα μας βάλουν να ξυρίσουμε τα μουστάκια. Να κατεβάσουμε για τα κασκόλ από τους τοίχους. Ό,τι έκανε
Το φέρω Γιωργίτσι, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Τι νομίζεις. Εννοείται. Μα και το μουστάκι είναι σαν να έχεις ένα μικρό κασκόλ μπροστά από τη μύτη σου. Δεν διακατάστατε. Αφού είναι σε μπαμπίνα από 16 χρόνια έμενα μόνος μου. Mm-hmm. Επομένως, εντάξει, προσπαθείς να έχεις ένα σπίτι λίγο καθαρό όσο μπορείς, αλλά mm-hmm. μέχρι εκεί, ρε φίλε. Mm-hmm. Κοίταξε. Τώρα, άμα πέσει και σε καμιά τρελή, δεν φταίει εσύ. Ναι. Εντάξει, είπαμε. Μα πού θα πέσει. Δεν υπερβολές. Μα πού θα πέσει. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πού θα πέσει και εσύ, τι απαιτήσει έχει. Εννοείται θα πέσει. Τώρα βλέπει, φίλε, όλοι να πούμε είναι γυμνασμένοι, είναι περιποιημένοι, έχουν τι εκπομπέ του, τα lifestyle. Ε, βέβαια. Μαγειρεύονται πιο πολύ. Και κανένα δεν έχει δικό του σπίτι, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Όλοι αυτοί που περιγράφεις, κανένας συνήθως δεν έχει τη δυνατότητα να μείνει σε δικό του σπίτι. Οπότε... Σωστό. Τι είπες τώρα. Δεν έχει, γιατί όταν δουλεύεις τώρα και παίρνεις 400-500 αυτό ακριβώς. Αν δουλεύεις. Και τα μισά τα δίνεις στα ξηραφάκια. Και στις πρωτεΐνες. Και στις κρέμες. Εντάξει, οκ. Πού να σου μείνουν λεφτά. Για να τα δώσει εκεί, Βαμπίνο, κάποιος να σε ταΐζει και να σε πληρώσει τους λογαριασμούς. Αλίμονο σε εμάς που τα δίνουμε στα βιβλία. Γελάει άλλη. Γελάει. Όχι, καλό είναι και το βιβλίο. Βέβαια, ρε, διαβάζει. Καλό είναι και το βιβλίο. Θα δίνουμε στις εφημερίδες που δίνουν βιβλία. Έτσι. Να είσαι καλά, καλό δρόμο. Φιλιά, τσάω, 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 τσάω. Θα πάμε να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό. Έχοντας συντροφιά μας και την Interventen με μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, επιλογή cash out και γρήγορες αναλήψεις, ρίχνοντας μια ψηλή ματιά στο τι θα συμβεί σήμερα όσον αφορά τα στοιχηματικά μας προγράμματα. Πότε παίζουν οι εθνικές? 23 σήμερα δεν έχουμε. Εσύ Μαρία που τα ξέρεις όλα. Εθνικές ομάδες ποδοσφαίρου. Ναι. 50% πιθανότητα. Θες να έρθει σπίτι μου να δούμε κανένα ματσάκι? Μόλις δω τι ματσάκι έχει. Να στείλω εγώ καλημέρα στην Άουσα. Στην Άουσα, τι κάνει? Στον Μπάμπι. Στον Μπάμπι στην Άουσα. Γεια σου Μπάμπι από την Άουσα, συνονόματε. Καλημέρα και καλή Σαββατοκύριακο. Και παίζει Ελλάδα-Ελβετία σήμερα στις 8 η ώρα, βεβαίως, βεβαίως. Από το Ε. Πού είναι ο Αράο? Ο Αράο τώρα μας πήρε εδώ. Εντάξει, θα τα δει από την δεύτερη του πατρίδα. Πάρα, πολύ, πάρα πολλά φιλικά, μεγάλο το πρόγραμμα. Νορβηγία, Αυστραλία, Τουρκία, Ιρλανδία, Ουγγαρία, Καζακστάν, Τινησία, Ιράν, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Μαρόκο, Αργεντινή, Ιταλία, Αυστρία, Σλοβενία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Αγγλία, Πολωνία, Νιγηρία, Πορτογαλία, Αίγυπτος, Σκωτία, Κωνσταρίκα και Γαλλία, Κολομβία. Μια χαρά βράδυ για να μην βγεις έξω. Τελευταία διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο 107,4 και συνδεόμαστε ευθύς και αμέσως 7 και 40 πρώτα λεπτά με την Taxway για να μάθουμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλεως. Καλημέρα σας. Καλημέρα και πάλι από Taxway 18300, αστική χρέωση. Σταθμός να ενημερώσουμε την κίνηση Νέα Εγνατία, Κωνσταντίνου Καραμαλή. 150. Και από τις δύο πλευρές κέντρο πολύ καλή ροή. Ευχαριστούμε. Ένα σταθμός και κίνηση για Βασιλή Σόλγας. Σταθμός για την κίνηση για Βασιλή Σόλγας. 11-10. Έχει κίνηση, αλλά περπατάει. Αλέξη, ευχαριστούμε. Σταθμός για την κίνηση για το κέντρο της Τσιμισκή. Για το κέντρο της Τσιμισκή κάποιος σταθμός να ενημερώσουμε για την κίνηση. 155. Καλημέρα, γιατρό. Έχει κίνηση, αρκετή κίνηση. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Σταθμός για το κέντρο Εγνατία και Βαρδάρη Μοναστηρίου. Ένα σταθμός για το κέντρο Εγνατία και Βαρδάρη Μοναστηρίου. Σταθμός για 324. Έχει λίγη κίνηση Εγνατία, αλλά πάει καλά όμως. Έλεγχε, ευχαριστούμε. Σταθμός για το περιφερειακό. Σταθμός για κίνηση για το περιφερειακό. 371. Καλημέρα σε όλους. Αρκετός όγκος οχημάτων, αλλά με πολύ καλή ροή και τα αντιορρεύματα. Ευχαριστούμε. Αυτά από εμάς. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Taxway, για την καθημερινή μας ενημέρωση που έχουμε εδώ. Το τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Δώσ' τα ρε Βασίλη Καρά για αυτά που συζητήσεις. Θα μου κλείσει το σπίτι, θα με κάνει αλήθεια. Άμα μπαίνει μέσα και βλέπει τώρα τι έχουμε εκεί, επιθεώρηση θαλάμουσα τον στρατό, ένα πράγμα. Θα πρέπει να βγάλουμε ταυτόχρονα και ένα μεσοβέζικο τρόπο, ώστε να καλύπτουμε τις ατέλειες όπως πράταμε στο στρατό. Μωρομάντιλα. Αυτά θα σώσουν και τις σκόνες. Το καλό τώρα με την τέτοια,
με την αφρικανική σκόνη είναι ότι. Το ρίχνει στη σκόνη. Παιδιά, τα άνοιξαν λίγο να γίνει. Άνοιξαν να τεινάξω τα χάλια, άνοιξαν να αερίσω το σπίτι και ξαφνικά μπήκε μέσα στη σκόνη. Τι να κάνω εγώ. Άρα στην Κρήτη τουλάχιστον δεν θα έχουν τέτοια προβλήματα. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Μπαμπή, εγώ είμαι πάλι. Α, μάλιστα. Τι κάνει. Ξέρει τώρα, άκουσα το τραγουδάκι που έβαλε. Ναι. Και να ρωτιέμαι, εγώ τέτοιο δίσκο που ηχογράφησε στα 15 μου που είχε επιτυχία και δεν μου επιτρέπουν να τον ακούσω. Mm-hmm. Επιτρέπεται να ακούμε καρά που έχει βραχνή φωνή. Επιτρέπεται, είναι... επιβάλλεται να σε πει. Είναι αριζό, όχι από του καλύτερου. Τον καρά δεν τον επιτρέψα να τραγουδήσει που λένε ότι, α πούμε, είχε κάποιε ιστορίε. Με μπόλιο όπλο κάτι. Τι λέει. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώ την κουλάρα μα. Γεια σου. Καλώ την α. Γεια σου, Μαρία. Ναι. Γεια σου, ρε Μαρία. Γεια σου, κουλά. Κάλαβα με την πρώτη. Την έλεγα και την Αναστασία μου. Καμιά φορά. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Να στείλω και ένα τίποτα στον Πάπη. Βεβαίως, βεβαίως. Τον άκουσα πριν. Και στη συμπαθή τάξη της Γαλάζιας Φυλής. Έτσι, παντού, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα σε αυτούς. Έτσι. Είναι πολύ συμπαθής. Είναι οι επιστήμονες της ζωής. Ω, τι είπες, ρε. Τι είπες τώρα, θα το λέω κι εγώ. Είδες πως τα λέει. Έτσι, έτσι. Τι λέει. Καλά είμαστε, εσύ. Και τι εννοείται στο μεγάλο χωριό. Τι έχει. Τι καιρό. Στο μεγάλο γόνο. Ε, υγρασία. Υγρά, υγρά. Υγρά. Και εδώ, και εδώ. Έτσι. Κουλά, να σε ρωτήσω. Εσύ τι κοίτας όταν πηγαίνεις στο σπίτι ενός άντρα. Τι κοιτάω. Δηλαδή όταν μπαίνεις στο σπίτι, ναι, ενός άντρα. Για οποιοδήποτε λόγο, ρε παιδί μου. Τι κοιτάς που να είναι σημαντικό. Κοιτάς την καθαριότητα, την τάξη. Το ντεκόρ. Παιδιά, να σας πω κάτι. Επειδή, εντάξει τώρα, οι πιο νέοι άντρες, έτσι. Ναι. Ασχολούνται με το σπίτι. Ναι. Έτσι, βλέπουν νέα ζευγάρια. Οι πιο ανατολίτες, ξέρεις, δεν ασχολούνται. Δεν ασχολούνται. Ναι. Προσέχω τα πάντα, όχι τα πάντα. Μ' αρέσει μια ωραία εικόνα, αλλά δεν είναι τόσο σημασία. Μπράβο, ρε κούλα μου. Σημασία έχει η ψυχή, ο εσωτερικός κόσμος. Και έχει ο άλλος. Ναι. Και εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Μπράβο, ρε κούλα μου. Γιατί και εγώ στο σπίτι μου, όσο νοικοκυρεμένο να είναι, κάποια στιγμή, σαν άνθρωπος μπορεί, ξέρεις, να μου ξεφύγει κάποια λεπτομέρεια. Ναι. Όπως δεν θα μ' αρέσει να με σχολιάζουν εμένα, δεν μ' αρέσει να του κάνουν. Μπράβο, ρε κουλά μου. Η φωνή της λογική. Είπε, να σας πω, παιδιά, είπε στη μεγάλη αλήθεια. Υπάρχουν και άντρες, ειδικά γυναίκες, σας το λέω. Μου είπε ο φίλος μου για μία φίλη του που τώρα πια, φίλη του γνωστή ήταν, που τώρα πια είναι μία μεγάλη παρεξήγηση και δεν μιλάει. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα σχολιάζει τα πάντα. Κάτι μου θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει. Μαρία σου θυμίζει καμία βαφτίζει. Όχι. Έχω κάποιες εδώ υπόψη μου. Από την εμφάνιση που θα λύσει κάποιον μέχρι και τα οικογενειακά. Γι' αυτό και δεν τη μιλάμε. Γι' αυτό δεν τη μιλάμε. Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Έγινε κούλα μου, σε ευχαριστούμε. Μ' αρέσει, ξέρεις, σε ένα σπίτι που άλλος θα με βάλει για καφέ για μισή ώρα. Να κάτσω ούτε να σχολιάζω. Σχολιάζει και το μάτι να κοιτάει. Και τι σημαίνει ήταν αυτό. Να ρουφάς τον καφέ και να κοιτάς. Δεν ξέρεις τώρα. Περκομένες. Η Μάνιος τα έκανε όλα. Η Μάνιος τα έκανε αυτά όλα. Έγινε κούλα μου. Σε φιλούμε. Τσάω. Καλή σου μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη Γραμμούλα να μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώ το να. Καλημέρα. Λοιπόν, Μαρία, πρέπει να παραδεχτείς κάτι. Ακούω. Εάν τον θέλει τον άντρα, δεν τα κοιτάς αυτά όλα. Ω, τι σε είπε. Εάν... Τι σε είπε.
Όλα τα άλλα είναι δικαιολογίες για να μην γίνει. Η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν τα κοιτάς. Τα κοιτάς μετά. Τα κοιτάς μετά. Τα κοιτάς μετά. Την μια εβδομάδα. Σαν ένα συμπέρασμα. Εδώ παιδί μου. Μια αποδοχή. Μια αποδοχή. Εδώ παιδί μου. Δεν τα έβλεπα κι εγώ. Τι κλείνω. Δεν τα είδα, ναι. Μετήληξες και μετά. Εδώ ήρθε σήμερα στην εκπομπή δεύτερη μέρα και μου κάνει. Τι χαλί είναι αυτό. Τι μουσική είναι αυτό. Τι βάζεις αυτά. Γιατί αυτό. Κατευθείαν. Δηλαδή θα μου γυρίσω όλη την εκπομπή για μπάλο. Πάλι για αθλητικά θα πούμε. Αχ, δεν μπορώ. Τι θεματολογία είναι αυτή. Και τέτοια. Άστα να πάνε. Καταλάβες. Κλείς τον αυτόν. Κλείς τον αυτόν. Κλείς τον αυτόν. Τα άμαθε. Δώσε θάρρος. Δώσε θάρρος. Να σε καλά. Αμάτε και την κονσόλα να κουματάρει. Ναι, είδες. Την περιμένουμε. Έφυγα. Φιλιά, τσάου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Έχει έρθει, λέει, μας λέει εδώ ένας φίλος, μια κοπέλα και σημάζευα, λέει, σαν από αυτός από το πρωί και λέει δεν χρησιμοποίησε χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, δεν ξέρω αν πρέπει να τις μοιραστούμε μαζί, το πιγκάλ το πρωί. Άστο τέλειο. Άστο να πάει. Μήπως το συγγενόταν. Δεν ξέρω, γιατί και αυτές οι λεπτομέρειες. Τι να κάνουμε, έχουμε και τέτοιες καταστάσεις. Και εσύ σημάζευε, να πούμε, σαν τον από αυτό. Παρ' όλα αυτά, λέει, αυτό παίζει όντως ρόλο, ότι η γυναίκα άμα σε αγαπάει και άμα σε θέλει δεν κοιτάει τίποτα απολύτως. Ισχύει. Άρα δεν με αγάπησε καμία. Ναι. Δεν μου λες να σε ρωτήσω, Πάπη. Να με ρωτήσεις, Μαρία. Αν μπει σε ένα σπίτι, ναι, μιας κοπέλας, ναι, και έχει παντού φωτογραφίες της. Ναι. Η ίδια πάω που και... ζει σε αυτό το σπίτι. Πάω και δικές της φωτογραφίες. Ναι, ξέρεις τι κάνω. Ναι. Πηγαίνω, ναι, πάνω στην κορνίζα, ναι, και βάζω το αναντίχειρο αυτό πώς κάνουμε το stop και κάνω like. Πατάω πάνω στην. Τι να κάνω, δεν μπορώ να πω στο ίντερνετ. Τι σημαίνει αυτό. Ναι, δηλαδή δηλαδή δεν έχω διαθέτει. Τρέλα. Crazy fuck. Εννοείται. Τι είναι, γιατί να έχεις φωτογραφίες δικές σου. Αυτό λέω και εγώ. Γιατί να έχεις φωτογραφίες δικές σου. Σου έχει τύχει αυτό. Μου έχει τύχει, ναι. Να βάζω και να. Κοπέλα ή αγόρι. Όχι σε κοπέλα, σε αγόρι. Σε αγόρι δικές του. Και είχε δικές του, ναι. Μήπως ήταν από τη μάνα του, ρε παιδί μου, που... Όχι, όχι, ήταν δικές του. Πανάγια για Χριστέ. Ναι. Creepy. Creepy. Και κατσές. Κοίταξε, ήταν εμφανίσιμος, αλήθεια είναι. Άρα δεν μας νοιάζει τίποτα. Αντικειμενικά. Ναι. Και το, ναι, υποστήριζε έτσι, ότι δηλαδή ήταν αντικειμενικά ένα ωραίο θέμα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα στον λόγο επειδή. Καλώς στον συγκοινωνιολόγο. Καλό στο συγκοινωνικό. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να πω ένα δεκτοτάκι, τατακατάκα. Βεβαίως, βεβαίως. Ήταν ένας γιατρός και ένας μετεωρολόγος. Ναι. Και οι δύο διεκδικούσαν μία γυναίκα. Mm-hmm. Ο ένας κάθε πρωί στο γραφείο της την έστειλε ένα τριαντάφυλλο και ο άλλος ένα μήλο. Ναι. Κάποια στιγμή η γυναίκα λέει τον τέτοιο, τον μετεωρολόγο που την έστειλε μήλο. Καλά, λέει, ο άλλος με στέλνει τριαντάφυλλο. Λέει, εσύ γιατί μου στέλνεις μήλο. Η παροιμία λέει ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Καλό! Και παγκόσμια ημέρα μετεωρολογία σήμερα, έτσι. Μ' αρέσει. Έγινε. Καλά. Καλά, καλό σου κού, καλό Σαββατοκύριακο, yeah, yeah, βεβαίως. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς τον, καλώς τον. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι. Παρασκευούλα σήμερα. Καλή ημέρα, νομίζω, τη εβδομάδα. Αγιασμένη ημέρα. Ναι, που δεν δουλεύουμε στα Σαββατοκύριακα. Mm-hmm. Από αθλητικά δεν βλέπω τίποτα, ξενέρωτο. Τίποτα, να, εθνικές έχει, άστα να πάνε. Δεν θα δούμε Λίβερπουλ πάλι. Ποιες εκεί μας καταντήσετε. Δεν πειράζει, θα δούμε το Σάλαχ με την, με την Αίγυπτο. Ωραίο μάτς, Πορτογαλία-Αίγυπτος απέναντι σε Σάντος. Αίγυπτος, τυχαίο. Καθόλου. Εσύ βλέπεις, Πάπη, να ασχολείται κανένας με την εθνική. Τι να κάνουμε, κάτι πρέπει να περάσει κάπως η ώρα μας. Πρέπει να βγούμε έξω. Αφέρουμε καμιά κοπέλα στο σπίτι να δούμε ποδόσφαιρο. Ποιος καθαρίζει. Ποιος καθαρίζει, βέβαια. Ποιος σκονίζει. Άστα να πάνε. Δύσκολα τα πράγματα. Τι πρέπει να κοιτάει μια γυναίκα στο σπίτι, λέει. Να μπαίνει στο σπίτι ενός άντρα. Άμα έχει το σήμα της Λίβερπουλ πάνω στην κρεβατιά. Να το, σωστό, σωστό. Γιατί, να σου πω και κάτι, γιατί εδώ η Μαρία μας είπε ότι αν έχει κασκόλ και όλα αυτά είναι αντιστοιχικά, μπορεί άλλη να είναι οπαδός και να γουστάρει και να πει ρε παιδάρε μου, έτσι όπως την κερκίδα κουνά στα κάγκελα. Έλα να με ταρακουνήσεις και εμένα, να πούμε, να με γραπώσεις. Άμα σε γουστάρει η γυναίκα και εσύ μαζί σου στο σπίτι σου. Εσύ τι λες, ότι θα κάτσει να δει τι έχει στην κουζίνα. Γι' αυτό λέμε, μα βλέπουνε, μα βλέπουνε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το τι ισχύει στην κρεβατοκάμαρα εκείνο. Ναι, καλά, μετά από μια εβδομάδα, δύο, ένα μήνα, μία-δύο, το άσο. Όλα θα χρησιμοποιηθούν εναντίον σου μετά. Ξέρω εγώ και σε λέω τώρα. Γίνε, σε φιλούμε, καλό Σαββατοκύριακο.
You never walk alone. Αυτό θα μεταδώσει. Κομματάρα, έτσι. Τα χαλιά που μου έβαλες. Σε θέλω, ρε παιδί μου, γιατί είπαμε ανεξαρτήτου τώρα διαδικασιών και το τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που θέλεις, μας λέει το τραγουδάκι. Γιατί αν είναι να γίνει το μελεάκου, τι μου έτυχε χθες το βραδάκι. 2-31-0-2-87 και 3 οκτάρια για λιγουλάκι ακόμη στους εθέρες. Δεύτερη ώρα του λόγου επειδή που σιγά σιγά θα φτάσει προς την ολοκλήρωσή του. Με τις σημαίες ομάδων και κρατών Λάβαρα Πανό Ψωμιάδη. Ψηφιακές εκτυπώσεις επανήλογότυπα επιχειρήσεων Banner Street Flags και Beach Flags. Στη Βασιλέα Ηρακλείου 10 και στο τηλέφωνο 231-0-532-000. Και την Ιντερβέντεν έχουμε κοντά μας να μας ενημερώνει για τα προγράμματα σε Αγγλίες, Ισπανίες αλλά και όχι μόνο. Είπαμε είναι τριήμερο, τετραήμερο, πενταήμερο αγώνων εθνικών ομάδων. Οπότε δεν έχουμε δραστηριότητες. Θα ρίξουμε μια ματιά στην Basket League αυτό το Σαββατοκύριακο. Κολοσσός Ρόδου ΠΑΟΚ το Σάββατο στις 3:45. Ρέθυμνο Φάρος ΑΕΚ Λαύριο. Άρης Προμηθέας στις 6:30 το Σαββατό και την Κυριακή Τρίκαλα Παναθηναϊκός, Κίμη Πανιώνιος και την Δευτέρα Κόρυβος Ολυμπιακός. Άρα δηλαδή πως λέμε, ο έρωτας είναι τυφλός. Έτσι, ο έρωτας είναι και βρώμικος, διότι δεν βλέπει, μπορεί να μην δει την ακαταστασία και να την προσπεράσει σε ένα σπίτι. Μια-δυο. Τι δεν πρέπει όμως λέει να δει, εδώ μας λέει το τέτοιο. Δεν πρέπει λέει να δει τηλεόραση κουτί. Την παλιά. Την παλιά, ναι. Ότι μπατηράκι, ας πούμε. Όχι, και μπατηράκι και ότι μπορεί να είναι και δειγμοτημένη με τη μάνα σου. Γιατί έχει την κουτί. Ναι, ότι έχει την παλιά τηλεόραση, αυτό με το σεμεδάκι πάνω, τελείωσε. Εντάξει, τελείωσε. Αν δει σε με, τελείωσε. Επιτόπου, αναστροφή. Ναι, αν δει σε με, δεν θα γίνει το μελέ. Ναι. Να μην δει, λέει, τηλεόραση. Τι θέλετε, παιδί μου, τηλεόραση κουτί, λέει, δεν θέλει. Όχι, μεγαλύτερη των 50 ιντσών. Και αυτό. Μα, ναι, γιατί μετά λες, εντάξει, ο τύπος είναι κολλημένος. Ο κολληματίας με την τηλεόραση. Μήπως έχει, θέματα, μήπως τον έχει μικρό. Issues. Γιατί μεγάλη τηλεόραση. Θα πω εγώ τώρα, ε. Μεγάλη τηλεόραση θα πει. Μεγάλο. Μικρό αυτοκίνητο. Και έτσι. Δεν θέλει, λέει, μια γυναίκα, λέει, να βλέπει άδειους τοίχους. Ναι, οκ. Okay. Τι να βάζουμε με ωραίους στίχους. Εννοεί, ρε παιδί μου, κάτι λίγο να έχει τοποθετηθεί επί του θέματος. Δεν θέλει να έχει, λέει, αφήσεις πολιτικού περιεχομένου και σημαίες ομάδων. Σημαίες ομάδων το είπαμε. Ναι, ναι. Ναι, αλλά άμα είναι από τον Ψωμιάδη. Πολιτικού περιεχομένου αφήσεις. Γιατί άμα έχω του Πασόκ, δεν θα το ερωτικό έτσι. Ένα Αντρέα με τη Μιμή, δεν κατάλαβα. Τώρα μιλάνε vintage. Vintage. Είδες. Μπορεί να φτιάξει και διάθεση. CD, λέει, με ερωτική μουσική. Ό,τι να είναι. Ειδικές συλλογές με γαλλικά τραγούδια. Έτσι λέει εδώ το άρθρο, η έρευνά μα. Όχι ερωτικά, γαλλικά τραγούδια. PlayStation, Xbox και λοιπά games σε κραυγαλαία περίοπτη θέση. Δεν πρέπει να έχει. Γιατί εντάξει, παίζει πολύ. Τουλάχιστον να μην είναι φατσαφόρα. Να το κρύψω το PlayStation και βγάλω το βιβλίο. Οικογενειακές φωτογραφίες. Οικογενειακές φωτογραφίες δεν πρέπει να έχει το σπίτι. Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι τώρα είναι παντού. Γονείς, ανήψια, αδέλφια, παππούδες, γιαγιάδες. Εντάξει, it's ok. Και το καλύτερο που λέει εδώ, παλιές σόμπες και θλιβερά αερόθερμα. Θλιβερά αερόθερμα. Είναι και παλιές σόμπες. Η παλιά σόμπα, ρε φίλοι, είναι hipster, είναι να, πες τα Μαρία μου. Παλιά σόμπα έχουμε σπίτι γι' αυτό. Άκουε και θλιβερά αερόθερμα. Σε άγγιξε αυτό. Με άγγιξε, δεν λες. Ξέρεις, με το που μπαίνει θα λες, όχι αριστερά, δεξιά. εδώ μια καταπληκτική σόμπα. Είναι γιατί είμαι εκτιμητής, ας πούμε, παλαιών αντικειμένων και γι' αυτό προτιμώ να έχω αυτό το στυλ. Δεν θέλει να δει επίσης ορδές από μαγνητάκια με τηλέφωνα delivery κολλημένα στο ψυγείο. Φωτογραφίες στο ψυγείο αγκαλιά με την πρώην. Καλά, εντάξει, πράσι πολύ. Όντως που έχεις μπλέξει κορίτσι μου και τα κάνεις αυτά. Σημείωμα, αγόρι μου φασολάδερη στον κόκκινο τάμπερ και κάλτσε στο καλοριφέρ, φιλιά η μαμά σου. Αυτά για την κουζίνα. Πάει στην κουζίνα τώρα, μια γυναίκα ακόμα δεν ήρθε στο σπίτι, θα πάει στην κουζίνα. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είμαι κατευθείαν με το που μπαίνεις. Ναι, γενικά δεν εκεί περιεργάζεσαι το χώρο. Απαγορεύεται να μπει στην κουζίνα. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Λιγμένα τρόφιμα, γιατί αυτό, κουτιά πίτσα, ξεχυλισμένο κάδο σκουπιδιών. Εντάξει, να μην δει. Okay. Ναι. Υπολείμματα φαγητού στου τοίχου και τα ντουλάπια. Τι λέει, σαν στου τοίχου. Είναι δυνατόν. Όλα αυτά δεν πρέπει να τα έχει ένα σπίτι. Και όταν πηγαίνει και στο μπάνιο, λέει να μην έχει τρίχε στον νηπτήρα. Καλά, εντάξει, το μπάνιο είναι όντω. Τρίχε βουλωμένε στα σιφόνια. Τρίχε γενικώ, να μην δει. Μακριές τρίχες από τίποτα. Μακριές τις ανθές τρίχες. Έτσι να μην δεις. Παιδιά, προσοχή στις τρίχες, έτσι. Είναι σημαντικό. Το μάτι μας πέφτει στις τρίχες. Μα η γυναίκα όταν έχετε στο σπίτι. Από όπου και αν προέρχονται. Καταδικάζουμε. Είναι λίγο CSI. CSI περί εκεί DNA εξετάζει, καταλαβαίνει, ας πούμε, το τι έχει προηγηθεί.
Περίεργα λέει υπολείμματα στην τουαλέτα στον μπιντέ. Αχ, ναι, παιδιά. Μπιντέ. Που έχει μπλέξει. Τουαλέτα χωρί καπάκι. Τελειωμένο χαρτί υγεία. Χαμός γίνεται, σε αγγίζει. Από μινάρια λέει μια πρωί μαλακτική κρέμα σερβιέτε στα μπόνια. Ναι, αυτό είναι μεγάλο δόσιμο. Εντάξει, όχι, μα κρέμα. Παιδιά, πετάξτε τα. Οτιδήποτε γυναικείο. Τα πια. Πολυκερισμένη οδοντόβουρτσα. Καλά, η άλλη πάει και ψάχνει. Αντίκει ντουλάπια αυτά τα πάντα. Είναι δυνατόν. Περιοδικά εφημερίδες λέει πάνω στο πλυντήριο. Παραπέμπει. Αυτό εντάξει, κατευθείαν. Ναι, παραπέμπει, λέει σε πολύ ωραία παραμονή εντός του χώρου. Ναι, ναι. Μετά σου έρχεται εικόνα. Δηλαδή, μου καταλαβαίνεις. Λες εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, ευτυχώς. Το κινητό έχει αλλάξει όλα τα. Το Instagram πλέον αυτό. Ναι, ναι, είναι privé phase. Και χρησιμοποιημένα προφυλακτικά, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Επίσης λέει να μην δεις την κρεβατοκάμαρα πεταμένες κάλτσες σε σόρουχα παπούτσια. Mm-hmm. Μια γυναίκα δεν πρέπει. Mm-hmm. Animal print is under σεντόνια. Η ατέρια στα σεντόνια μαξιλαροδίτες. Καλά, ατέρια στα σεντόνια είναι πάρα πολύ σύνηθες. Ναι, να μην το δει όμως αυτό. Ναι. Εγώ που έχω σεντόνια. Το βλέπουμε όμως ενίοτε και είναι σε φάση η μαμά μου μου έστρωσε το κρεβάτι. Εγώ που έχω σεντόνι Batman. Με τα παλιά της στα σεντόνια. Εγώ που έχω σεντόνι Batman. Εσύ είσαι μες στο θέμα. Εντάξει, δεν είναι αυτό τέτοιο. Είναι vintage. Περνάει. Είναι ότι vintage, είμαι ο Batman, ναι. Και έχω σεντόνι Batman, ας πούμε. Ναι, κάπως έτσι. Παιδάκι, έτσι, το κάνω. Αυτό το μήνυμα στέλνει. Γιατί δεν βγάζουν εμένα στην. Ανοίγει τη φάτσα μου. Ανοίγει τη φάτσα μου, δεν την φαντάζεσαι. Σε σεντόνι με τη φάτσα σου. Καταπληκτικό. Για όλους τους ψωνάρες. Σίγουρα έχει βγει. Για αυτούς που τα κάνουν κάδρα στους τοίχους της φάτσας τους, νομίζω ότι για αυτούς είναι, εδώ θα βγάλουμε. Καθρέφτη λέει πάνω από το κρεβάτι να μην δει. Γιατί δεν κατάλαβε. Πάνω στο κρεβάτι του τύπου στο ταβάνι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πολύ ξενοδοχείο. Στίβες ρούχος, κονισμένα έπιπλα, μπουκάλια με αλκοόλ, κόκκινα φωτάκια από τσίγαρα, δεν θέλει. Φωτογραφίες της μαμάς, εφηβικά τρόπαια. Κύπελα μετάλλια. Επίσης πολύ συνηθισμένο σε ναι. Ανανδρικά σπίτια. Και μισοτελειωμένα κεριά. Ό,τι να είναι. Και τα κεριά. Ναι, την πείραξαν. Ναι, την πείραξαν. Γιατί είναι από τις προηγούμενες φορές. Ναι, θέλει την αποκλειστικότητα, μάλιστα. Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα είναι η δοκιμασία σήμερα στην οποία θα υποβληθείτε εφόσον και έχετε μια ωραία παρουσία στο σπίτι σας, μια ωραία συντροφιά. Να σε ρωτήσω. Να με ρωτήσεις. Οι άντρες, τι θα θέλετε. Δεν βλέπουμε, εμείς δεν βλέπουμε την ώρα να έρθουμε στο σπίτι σας και να εγκατασταθούμε κιόλας. Και δεν μου λες, αν σου βγάλει άλλη και σου βγάλει τις παντόφλες του πρώην. Βρε, ήρθα εγώ εκεί. Καλά τα παπούτσια, σου βάλει αυτές τις παντόφλες. Βρε, ήρθα εγώ. Βρέθηκαν εδώ τυχαία. Γιατί κάθε φορά δεν είναι αυτό που πας, ας πούμε, ξέρω εγώ και τέτοια και λες. Και όλο υπάρχει ένα μπλουζάκι ξεχασμένο για να σου δώσει και να βάλεις ένα καθαρό. Το αδερφού μου είναι. Ναι, τα ξέρουμε αυτά. Λοιπόν, ελπίζουμε να βγει κάποιο σοφότεροι άνθρωποι σήμερα, φυσικά και όχι. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να διασκεδάσετε. Να καθαρίσετε το σπίτι να καθαρίσετε. Τους βάλαμε τώρα όλους αυτούς, σας τα να πάνε. Λοιπόν, Μαρία μου, σε ευχαριστώ για την κέρια παρουσία σου. Εγώ και ευχαριστώ. Σήμερα Παρασκευούλα ήταν καταλυτική και αποδεσμευτήκαμε και λίγο από τα δρόμενα τα αθλητικά. Εντάξει, θα αρχίσουν να μας απασχολούν από εδώ και λίγο, πέρα. Ναι, από εβδομάδα. Από εβδομάδα. Από τα δικαστήρια. Μπορείς να αποχαιρετήσεις το λαό σου. Σας χαιρετώ, ναι. Λαέ μου, καθαρίστε, σε χαιρετώ. Ναι, λαέ, καθαρίστε όλα τα ίχνη DNA των πρώην σας και της μαμάς σας από το σπίτι σας και όλα θα πάνε καλά. Φιλιά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, τα ξαναλέμε τη Δευτέρα, ακολουθεί Κωστή Τσατσαρός μέχρι και τις 10.